χάσει στράτα, μουράς μου τα χυλάκι σου, τα γλυκό ζαχαράτα. Η ιστορία του χωριού Καρίτσας, σύμφωνα με την παράδοση. Μαζί με τα άλλα μου βρήκε. Στις πλάγιες του Πάρνονα είχε φέρει το κοπάδι του κάπου εδώ να βοσκήσει. Και έτσι όπως βοσκούσε το κοπάδι, ένας τράγος πετιέται από τα βάτα εκεί και το νερό έτρεχε από τα γένια του. Και λέει ο Τσοπάνος, «Χαχα, εδώ είναι το χωριό μου, εδώ θα χτιστεί το χωριό μου». Αυτό το χωριό, η παράδοση το λέει, είναι η Καρίτσα. Ο Τσοπάνος αυτός ήταν ο Τσεμπελής, οι Τσεμπελέοι αυτόχθονες του χωριού. Όπως περάσανε εκατοντάδες χρόνια, οι Καριτσιώτες υπόφεραν, δούλεψαν σκληρά να χτίσουν το χωριό τους. Σήμερα η Καρίτσα προσπαθεί να αντεπεξέλθει στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του 20ου αιώνα. Νομίζω ότι είναι χρέος όλων των Καριτσιωτών μέσα στο χωριό, έξω από το χωριό, να συνεισφέρουν σε αυτή την εξέλιξη. Θα σας πάμε μια βόλτα γύρω τα καριτσιώτικα χώματα. Περνήσουμε από το Βαρικό, θα πάρουμε τα χωράφια και άλλα σημεία ενδιαφέροντος. Θα μπούμε στο χωριό, θα ακούσουμε και τραγούδια, μετά θα ανεβούμε στον Άγιο Γιάννη, στον περίφημο Άγιο Γιάννη, προσφέρει το πανηγύρι του χωριού, θα δούμε την Καρίτσα και τον Άγιο Γιάννη από εκεί. Στην ταινία που φτιάσαμε, θέλω να ευχαριστήσω όλο το χωριό, βοήθησε πάρα πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερως και το χωριό θα το καταλάβει αυτό, τον αγροφύλακα του χωριού, τον Αντώνη Κατσάμπη, που ήρθε παντού και μόνο με το αμάξι του μας έδωσε τόσες πληροφορίες. Τέλος θέλω να ευχαριστήσω το Υπουργείο Παιδείας της Νότιας Αυστραλίας που μου έδωσε την ευκαιρία να περάσω έναν περίφημο χρόνο στην πατρίδα μου και 1,5 μήνα στο χωριό μου. Αυτό είναι ιδιαίτερο για μένα, γιατί νομίζω ότι άρχισα να καταλαβαίνω τι κόπο έχει προσφέρει ο Καριτσιώτης να χτίσει αυτό το χωριό. Και το λέω πάλι, ότι αυτό το χωριό το έχουν χτίσει οι Καριτσιώτες και είναι φόρος τιμής όλων των Καριτσιωτών να συνεισφέρουν στην... Μια χαρά. Από πού έρθει τώρα, Μαδαράκι? Ναι. Τι νέα βρε, πάνω. Χαρά. Θα βάλω τα εδώ απάνω στον Αγιάννη με τον αγαπητό μου το φίλο τον Τζίμι εδώ. Και εμείς τα έχουμε βαρεθεί εδώ πάνω τα βουνά. Και σήμερα αυτή τη στιγμή είναι η ώρα 9 το πρωί, μέρα Τετάρτη, 17 του μηνός Ιουνίου. Και το πιο συγκινητικό είναι που σε δύο μέρες μας φεύγει ο αγαπητός ο φίλος, ο Τζίμις. Καθίσαμε αρκετό καιρό μαζί, περάσαμε ωραία. Αλλά και στην Αυστραλία που θα πάει, εγώ πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε την αλληλογραφία να έχουμε, οι δυο μας τουλάχιστον. Οπωσδήποτε, βέβαια, γιατί είναι και στα σύνορα. Εδώ θέλει ο αγαπητός μου φίλος ο Τζίμις να του πω ακριβώς τα όρια, γύρω-γύρω που συνορεύουμε, με ποιες συνότητες και πού είναι ακριβώς. Ξεκινάμε από τον Αηλιά. Στον Αηλιά παίρνουμε το χαντάκι κάτω, πηγαίνει ένας δρόμος που κατέβαιναν πρώτα, πάνε μέχρι το Γεράκι. Πάει όλο το χαντάκι κάτω, πέφτουμε στο Σορμπάν, από εκεί. Παίρνουμε το σιορμπανιώτικο ρέμα που λέμε. Όταν φτάσουμε στη Σκαλίτσα που έχουν οι χαγιοί εκεί πέρα, είναι αυτό, του Βελωτά που πάνω, εκεί φεύγουμε λίγο, πάμε προς τα Κατεχαίικα, είναι τα δέντρα. Παίρνουμε την κορφογραμμή κάτω στα Γανοτέικα καλύβια. Από εκεί πάμε στο κομμένο νερό. Από το κομμένο νερό πάμε στο παπά τη σπηλιά. Φτάσαμε στο Βρανίκα βέβαια. Παίρνει όλο το ρέμα και φτάνουμε στη Ζάβρνα, στο σιορμπανιώτικο ρέμα. Εκεί ακριβώς τα όρια χωρίζουν, πάει στο κριτικό του Αλώνη, στα Παλιάμπελα και κολλάμε στον Καλόαιρο, στην Αντωνέκη πλευρά, απάνω στην κορφογραμμή. Παίρνουμε όλη την κορφογραμμή του Καλογύρου, φτάνουμε στο Αλεποχώρι από πάνω, όπως έχω πει πάλι, είναι ένας δρόμος που δείχνει εκεί πέρα, που έρχεται από το Μαρί, στο Κοντινού, στα Καλοερικά και πάει στο Αλεποχώρι, από πάνω από τις Κουμουντήρες.
Εκεί παίρνουμε όλο το δρόμο πάλι, φτάνουμε στα Ροζακλέικα, χωράφια στην πέρα μεριά που είμαστε Αγνάτιο Κατομαριόρμα. Από εκεί όλο το κατάραχο απάνω στο Αργύρι του Κατσάπη του Καλύβη που ήταν πρώτα της Αμαλέικα, φτάνουμε στην Παλιαστράτα. Παλιαστράτα βέβαια όλοι θυμούνται που πάμε πρώτα στο Μαρί, ο δρομοτάκης αυτός, αλλά τώρα έχει εγκατελειφθεί, δεν πάει κανένας από εκεί. Την Παλιαστράτα κατεβαίνουμε όλο αυτό το δρομοτάκι και πάμε στο Μαριόρμα και κάτω, στα Γατσέικα. Από εκεί παίρνει το δρόμο αυτόν που έρχονται από Αγιοδημήτρη και φτάνει για Λεωνίδιο. Πάμε μέχρι πιο πάνω από τη Θοδωρή το Μήλο. Είναι από το Μήλο πιο πάνω καμιά 200 μέτρα περίπου, είναι μια μεγάλη πέτρα. Από εκεί γυρίζουμε ακριβώς βόρειο-δυτικά και ερχόμαστε στην Κορφογραμμή. Υπάρχουν κάτι χωράφια εκεί πέρα που το λέμε στην Τραγανίτσα. Βγαίνουμε στου σπανού της Στέρνας, του Λοϊδά που τον λέγαμε. Παίρνουμε στο Μιμή από εκεί στο Κατάραχο, στο Μεγάλο Βράχο, η Λιθαρόστρουγκα, στο Μίτσουρα, στα μνήματα που βλέπουμε βέβαια εκεί πάνω. Μνήματα βέβαια το λένε μνήματα και εγώ δεν ξέρω πόσο ακριβώς είναι. Εκεί στα μνήματα απάνω στο Κατάραχο, και από εκεί βρίσκουμε τα κουτσιβέρια που είναι τα Τουντέικα, χωράφια και πια φτάνουμε στον Αηλιά. Αυτό είναι Γεράκι, με Αλεποχώρη, με Αγιοδημήτρη, με Μαρί, με Κουνουπιά και με τον Ιεχώρη. Με αυτές τις συνότητες συνορεύουμε. Φτάνουμε στον Αηλιά πια και τελειώνουμε. Με πονούς και με πίκρες και το άμα σε παντρέψες μα σε και τώρα μας σε παντρεύσες μας έκαμες γειτόνου. Το έχουμε παραπονό πατέρα σένα. Ρίχομαι παράπονα πατέρα να από σένα. Γιατί τα θέλω χωράφα μας τα έχεις μπερδεμένα. Γιατί τα μπαίνω χωράφα μας τα έχεις μπερδεμένα. Μπράβο! Αριστερά μας βρισκόμαστε στους πρόποδες του κάστρου. Ο Αγιάννης, η εκκλησούλα ο Αγιάννης. Εδώ ο δρόμος αυτός πηγαίνει για Λιποχώρη. Από εδώ είμαστε για Καρίτσα, είναι 7 χιλιόμετρα. Απέναντι που βλέπουμε είναι οι πρόποδες του Καλόγερου. Του Γιάννη του Τσουλομίτη. Στο Γερακί του Κορεώ και αυτό. Κλεφτά και κάνανε μια μπανιέρα για τα γίδια. Ρίχνουν μέσα φάρμακο, νερό και τα βουτάνε μέσα για να φεύγει το... να μην έχουμε πάνω τους τσιμπούλ και τέτοια. Θα πάμε λίγο πιο πάνω, θα βρούμε το προσυνταράκι που έχει πέσει ο Παρβαγιάννης, ο μακέτης σκοτώθηκε εκεί. Ο άνθρωπος και εδώ έπεσε, πώς έγινε, ο άνθρωπος βρέθηκε πεθαμένος. Και το φτιάξαμε το προσυνταράκι. Αυτό έχει γίνει από το... 86. 2 Νοεμβρίου του 86. Από το Σιορμπάνο, γι' αυτό το λέμε Σιορμπανιό του Κορέμα. Καταλήγει στον παπά το Μαντρί εδώ πέρα. Εδώ είμαστε μέσα στο Σερβανιό του Κόρου, που είναι η γέφυρα. Και εδώ χωρίζουν τα όρια. Καρίτσα με Γεράκι. Και από εδώ πηγαίνουν τα όρια. Θα πάνε. Παίρνει και ό,τι λες τα γράφει. Έτσι, μπράβο.
πάει για να μου στείλουν κανένα δίπλωμα από εκεί πέρα. Κάτσε, μην πιάσεις να καταπληθείς το τσιμέντο. Έτσι, μπράβο. Το πιάσες. Εσά δεν πειράζει, Λεωνίδα, και είναι σημαίνο το πατελόνι, το βλέπουν εκεί πέρα. Το πατελόνι είναι φτώχεια. Φτώχεια. Χαιρετίσματα εκεί πέρα στην Αυστραλία. Το χτήμα, γιατί δεν μπορεί να κολλήσει το ρέμα εδώ. Θα το βάζουμε εδώ το χειμώνα, γιατί δεν μπορεί να κολλήσει. Και να πει στην κοινότητα τα δολάρια να μην τα κρατάει στην Αυστραλία, τα στέλνει εδώ. Μετά κάνουν πιο μεγάλα έργα και πετούτα, εδώ δεν είναι τίποτα. Χαιρετίσματα στους Αυστραλέζους, στους συγγενείδες. Εδώ τα βρίσκεται. Στο Θανάση το Μαλαβάζο του Κωνσταντίνου. Είναι ο Λεωνίδας ο Μαλαβάζος, να μην τον γνωρίζουν οι πιο νέοι, ας πούμε, οι παλαιότεροι τον γνωρίζουν. Και στο Μιχάλη το Μαλαβάζο με την οικογένειά του, χαιρετίσματα πολλά. Άρα να είχα το Μιχάλη το χάμα και το στέλιο. Μα αρέσει ένα πηγάδι και βγάζει αρκετό νερό και να πηγαίναμε με ευκολία στη δεξαμενή αυτή. Αυτή δεν μπορεί να κολλήσει εδώ, απλά να το κολλήσουν τσιμέντο γιατί πάει και φορτώνει νερό να κολλήσει τα ίδια του. Είδας ο Μαλαβάζος με μια μεγάλη τσάπα. Το άνοιξε πέρσι με μια μεγάλη τσάπα και έφερε εδώ πέρα αυτά τα πυρέτημα, τα τσιμέντα από τη σκάλα, τα φέραν εδώ. Τα βάλαν και έχει νεράκι και εξυπηρετείται με τα στάνη του. Και τον κήπο εδώ χάμου της Ιωάννας. Το μέτρο πάνω μας πρέπει. Έπρεπε να... Τα κόλπα τα παλιά έτσι. Έπρεπε Μπαρμπαγιάννη. Όχι, δεν το προλάβαμε. Ναι, το βάζαμε μικρά τώρα κάτι να το καθαρίσουμε όταν έφερε το πηγάδι. Πληροφορίες θετικές ότι είναι 2.500 χρόνια. Πώς το ξέρω, πριν 15 χρόνια περίπου συνάντησα εδώ, ερχόταν το γυμνάσιο του Γερακιού. Ήρθαν εδώ πέρα, με βρήκαν οι καθηγητές και μου είπαν να τους υποδείξω που είναι η ελιά. Ήρθαμε εδώ, την είδαν και αυτοί μου το είπαν ότι τη βρήκαν στη βιβλία ότι είναι 2.500 χρόνια. Αυτή και μία στέρνα που είναι στη στερνίτσα του Γιάννη του Κατσιάνου. Είναι στην περιφέρεια της Ζάβρανας. Αυτό το χωράφι ήταν του Γιώργου Κωνσταντιλάμπρου. Το έχουν τώρα τα παιδιά του ψυχογείου, ο Κώστας, ο Γιάννης. Το περίεργο είναι ότι ένα μεγάλο μέρος του κορμού έχει ξεραθεί και η ελιά είναι γύρω σε αυτό το ξερό κορμί. Μπορώ και έτσι να το βρω. Ο κορμός της, 15 μέτρα. Γι' αυτό φαίνεται ότι λένε και ότι είναι στα χαρτιά είναι σωστό. Είναι σωστό. Γεια, γεια. Προχωράμε από τη Ζάβρανα προς το πλατή πηγάδι. Τούτα είναι καθαρά καριτσιώτικα εδάφη. Τούτη στιγμή βρίσκομαι στο καπό του αυτοκίνητου του Δημήτρη του Χαγιά, αλλά οδηγός, και όχι τόσο καλός οδηγός να τα πούμε, είναι ο Παναγιώτης ο Χαγιάς, ο αδερφός του που βρίσκεται τούτη στιγμή στην καρίτσα, από τον Καναδά. Έχει έρθει οικογενειακός με την γυναίκα του την Αλεξάνδρα, και το γιο του τον Γρηγόρη βέβαια. Τώρα σε λίγο βρίσκομαι στο εικονοστάσι που διαχωρίζει για το πλατή πηγάδι. Αυτό είναι πολύ παλιό εικονοστάσι. Ο Άγιος Νικόλαος. Βέβαια δεν είμαι σε αυτό, αλλά πρέπει να το έχει φτιάξει ο Μπαρμπαγιάννης ο Αντωνόπουλος. Δεν είμαι βέβαιος αν το έχει φτιάξει. Ναι. Κτίστηκε το 1957. Ναι. Πάλι εδώ γράφει Παναγιώτης Αντωνίου, το 1957, Παναγιώτης Ιωάννου Αντωνίου. Αδερφός του, ξέρετε, του Νίκου που είναι εκεί πέρα, του Βαγγέλη. Ο δρόμος αυτός πηγαίνει στο πλάτη πηγάδι. Δεν στερεύει. Και τι είναι 3 μέτρα πηγάδι. Πρώτα, όπως θυμόμαστε, οι αλυποχωρήτες έρχονταν εδώ και έπαιρναν νερό. Που δεν είχαν, ας πούμε, και αυτοί τώρα ακόμα δεν έχουν, αλλά κάπως έπαιρναν. Αυτό δεν στερεύει ποτέ. Μπορεί να το πάρουμε τώρα και σε 2-3 ώρες πάλι θα έχει όπως το βαθμιάρι. Αυτό είναι πολύ παλαιό. Ποιος ξέρει από πόσα χρόνια είναι εδώ. Μπορεί να είναι και επί τουρκοκρατίας, Μπάρμπα. Γιατί εδώ κατά πάνω έβγαζε νερά και εδώ. Εκεί πάρα πάνω το στην Αντωνίκη πλευρά. Ναι, το θυμάμαι κι εγώ αυτό. Ήταν μια γούρνα και έχουμε βρίσκεται και τώρα βέβαια δεν βγάζει. Εδώ που κύλαγαν πού, τώρα δεν υπάρχουν νερά. Σκάφη που ήταν για τα ποτίζουμε για το πρόβατα. Αυτή η σκάφη είναι μάρμαρο.
Την έχει η Σουσάνα, κοίταξε, και ποτίζει τώρα, όσο να πάει απάνω είναι. Και ποτίζει αυτές οι περιμένες. Αυτή παλιά ήταν πέτρα που είναι... Πολλά χρόνια το είχαν φτιάξει, αυτό είναι χεροποίητο. Ναι. Το έχουν φτιάξει. Ναι. Η λεγόμενη πορίτα. Το λεκάνι. Αυτό λέγαμε το πέτρινο λεκάνι βέβαια. Προχωράμε πάει ο δρόμος για την εκκλησούλα, για την Αγία Κυριακή. Και αυτός ο δρόμος καταλήγει απάνω στα καλύβια, έχουν όλοι τώρα, συνδέονται με τους δρόμους. Γιατί έχουν αυτοκίνητα, τρακτέρια ο καθένας. Πηγαίνει από εδώ στα καλύβια, δεν ναι. Να μας βγάλει, λες. Όχι. Δεν μας βγαίνει. Δεν μας βγαίνει. Εδώ έρχεται κόσμος αρκετός. Και την ίδια μέρα κάνουμε και πανηγύρι στην Καρίτσα. Τα πανηγύρια της Καρίτσας είναι τότε Αγιάννη, Αϊκοσταντίνου. Το πρώτο είναι του Βαγγελισμού, 25 Μαρτίου. Μετά είναι 21 Μαΐου το Άγιος Κωνσταντίνος. Η Άγια Κυριακή στις 7 Ιουλίου και 29 Αυγούστου ο Αγιάννης. Ο νηστευτής, αλλά εμείς δεν τον έχουμε νηστευτεί. Τρώμε τώρα, μα βρίσκομαι. Αυτό ήταν μια πλάκα που έπεσε πέρυσι, πρόβλημα που έπεσε. Είναι απέξω, δεν την κρέμισαν όλοι. Παρακαλώ. Δεν έχουν πιτσιλήσει. Τα έχουν φτιάξει τώρα, γιατί λίγο μετά από ένα μήνα θα έρθουμε εδώ πέρα να γίνει η λειτουργία. Από το 50. Που ήταν, δεν ήταν χτισμένη βέβαια η εκκλησία όλη, η Λεωνιντάκια, η Τούντενα, η Μακαρίτσα μάζευε λάδι από το χωριό Ναΐρο για να πάρει κάτι να την αποκτήσουν. Τώρα ακριβώς πότε έγιναν τα εγγένεια δεν θυμάμαι και νομίζω ότι πρέπει να την έχει κάνει ο γραμματικάκης να κάνει τα εγγένεια. Όταν έγιναν τα εγγένεια ήμουν και εγώ εδώ πέρα, ήρθαμε όλοι εδώ πέρα που ήρθαν τα σπότησα. Από τότε και έπειτα συνεχίζει να γίνεται, να λειτουργείται κάθε χρόνο την ημέρα αυτή. Κανονικά. Κανονικά. Πάντως προηγουμένως και από εκεί κολλάμε απέναντι, παίρνουμε τον Γκαλόιρο, η κορφογραμμή. Βλέπουμε μέχρι το πηγαδάκι τέρμα εκεί πάνω στη Στρουγκίτσα που το ξέρουν οι πιο παλαιοί. Από εκεί γυρίζουμε, εδώ μέσα είναι τα τουντέικα καλύβια. Εδώ πέρα είναι η κολόνα αυτή που βλέπετε εδώ πέρα, είναι η ΔΕΗ που έχει έρθει το ρεύμα στην Καρίτσα το 1972. Από εκεί η μικρή κολόνα που φαίνεται είναι το τηλέφωνο. Τηλέφωνο βέβαια είχαμε από ανέκαθε. Και έχουμε ένα ακόμα στην Καρίτσα. Ένα και δεν μπορούμε να εξοπλιστούμε γιατί. Είμαστε πολλοί εδώ πέρα και τώρα περιμένουμε να μας βάλουν βέβαια τηλέφωνο. Σε πόσο καιρό λέτε να έχουν... Τώρα κάνουν στο γεράκι το ΟΤΕ, κάνει ένα χτίριο δίπλα από το φούρνο. Εγώ έχω ακούσει ότι μέχρι τέλος του έτους θα πάρουμε οπωσδήποτε, γιατί έχουμε κάνει αιτήσεις όλοι. Από χρόνια τις έχουμε κάνει και είμαστε μόνο εμείς στη Ζαραφώνα που έχουμε ένα τηλέφωνο το κοινοτικό. Πάνω θα βρούμε κάπου. Αυτό ναι. Ναι. Από εκεί πάνω από το Λικόρεμ. Τα καλύβια φαίνονται τώρα εδώ πέρα τα πιτέκια. Ναι. Ναι. Όταν μιλάμε τον Καλύβα, ποιος είναι αυτός ο... Τώρα δεν έχει κανέναν εδώ. Ναι, ο Καλύβας ήταν αδέρφια με τον Γεροθόδωρο τον Τούντα. Τούντας ήταν δηλαδή. Ναι, Τούντας. Ναι. Όλοι έτσι τον ξέραν Καλύβα. Εγώ τον θυμάμαι μία φορά τον είχα δει. Υπήρχε μόνο η σπηλιά του Καλύβα. Ήταν και άλλη μια σπηλιά. Είναι. Βάζανε τα ζώα τους εκεί πέρα, πρόβατα. Από πάνω μεριά είναι το άλλο καλύβι του Μιχάλη του Τούντα, γκρεμίστηκε και αυτό και όλα έτσι θα γίνουν. Και τα περισσότερα καλύβια της Καρίτσας έχουν γκρεμιστεί. Γκρεμιστεί, δυστυχώς. Γιατί λίγο... Και ο Παναγιώτης ο Χαγιάς από τον Καναδά με το αυτοκίνητο έρχοντας να επισκεφτεί το παλιό καλύβι του παππού μας, του Δημήτρη, του Χαγιά δηλαδή. Αυτή είναι μεγάλη συγκίνηση και με συγχωρείτε αν δεν καταλάβετε, αν έχουν τίποτε δάκρυα. Να γυρίσω πίσω, Δημήτρη γύρισε πίσω. Και τώρα πηγαίνουμε για το καλύβι. Πάτι. Το οποίο είναι μονοπάτι τώρα. Τα παλιά τα χρόνια μας νομίζαμε ότι ήταν δημόσιος δρόμος. Και προχωράμε. Τι παίρνει τη φωνή τόσο μακριά. Ναι, ναι, ναι. Το οποίο προχωράω τώρα και βρίσκουμε στο σημείο, στο δεξί μου χέρι όπως βλέπετε έχει γκρεμιστεί εδώ πέρα. Εδώ ήταν η στρούγκα του παππού. Ναι. Στο αριστερό μου χέρι είναι το μαντρί. Στο σημείο που αρμέγαμε τα γύρια, θα καθίσω και θα δείτε για να το θυμάστε. Την πέτρα εδώ, γιατί εδώ σε αυτό το σημείο ευρισκότανε η πορτούλα που περνάγαν τα γίδια και τα άρμεγε ο παππούς, το οποίο τον είχα βοηθήσει πολλές φορές. Και πάνω στο μαντρί. Αριστερά εδώ πέρα είναι το μαντρί.
εδώ μέσα, να τα θυμηθώ, μου φέρουν μεγάλες αναμνήσεις. Αυτή η μυγδαλιά τη χρησιμοποιούσαμε για ίσιο, το οποίο καθόμασταν εδώ. Πολλές φορές ο παππούς όταν μάζευε το γάλα και κρατούσε την κορφή, είχε το καδί που λέμε το λεγόμενο και το βάζαμε σε αυτό το σημείο. Τώρα θα βγάλουμε το βούτυρο. Το εβάζαμε σε περίπου σε αυτό το σημείο εδώ πέρα και βοηθούσα τον παππού, το οποίο είχε ένα μεγάλο κοντάρι και είχε τρύπες από κάτω. Ήταν ένα κομμάτι ξύλο το οποίο είχε τρύπες και με το χτύπημα που το χτυπούσες πάνω κάτω δουλευότανε το γάλα και ερχότανε τελευταία και γινότανε βούτυρο. Όπως βλέπετε αυτό το ξύλο που κρατάω στο χέρι μου το είχε ο παππούς εκείνα τα χρόνια, ήταν η διχάλα που λέγαμε. Το έβαζε εδώ, εζέστενε τα ξύλα και τα γύριζε για να κάνει το κεφάλι και έφτιανε τα ραβδιά εδώ. Το οποίο αυτό θα το πάρω μαζί μου. Εδώ απέναντι είναι ο φούρνος, τα οποία έχουν γκρεμιστεί τώρα. Η μακαρίτσα η γιαγιά μου. Εδώ έψινε το ψωμί. Εδώ είναι το πέτρινο λεκάνι που έπλαινε η γιαγιά, ε. Και εδώ, έλα κοντά, Δημήτρη. Εδώ, είναι Δημήτρη. Εδώ το λεκάνι. Εδώ, όπως βλέπετε, αυτό εδώ πέρα είναι το λεγόμενο λεκάνι. Τα παλιά τα χρόνια δεν είχαν ούτε σκαφίδια για να πλύνουν τα ρούχα και το νερό το βάζανε εδώ πέρα να πλύνω και όπως βλέπετε μια μικρή τρύπα εδώ έτρεχε το νερό όταν ήθελε να το χύσει όταν ήθελε να τελειώσει που τελείωνε το πλύσιμο και έφευγε το νερό και πήγαινε από κάτω και πάμε για τη λούτσα. Η λούτσα είναι το πηγάδι τα παλιά τα χρόνια το οποίο μαζευότανε νερό θεϊκό. Από εδώ επίναμε νερό. Από εδώ έπλαινε η μακαρίτσα η γιαγιά, αλλά το καλοκαίρι δεν υπήρχε νερό. Όσο υπήρχε, το χρησιμοποιούσαμε. Αυτό βέβαια πιανόταν όταν έβριχε, βάζανε από εκεί που πάνε και... Αυτό ήταν φυσικά, ήταν αυτό θεϊκό νερό. Λέμε καλύβι του παππού, το παλιό καλύβι του παππού, υπάρχουν πολλοί ασφάλακτοι. Κήπος του παππού από άλλη όψη. Τράγκαθα παντού. Τώρα και φεύγουμε με μεγάλη θλίψη. Γιατί πρώτα να ξαναθούμε εδώ. Όταν ερχόμαστε στην καρίτσα, όταν αντικρίζουμε το μεγάλο κοτρόνι ή το κοτρόνι όπως το ξέρουν οι χωρικοί, τότε ξέρουμε ότι πλησιάζουμε πια την καρίτσα. Για μένα τουλάχιστον το μεγάλο κοτρόνι συνδέεται με το χωριό. Μπορεί επειδή ήταν τόσο κοντά, όπως είπαμε στο καλύβι του καπού μου που είναι την αμυγδαλιά. Μια μέρα θέλω να σκαρφαλώσω το μεγάλο κοτρόνι. Και πριν δεν θυμάμαι πόσα χρόνια είχε έρθει ο Γιώργης ο Πήλιορος ο Μακαρίτης εδώ με τη γυναίκα του, με τη Θοδωρούλα και έφτιαξε αυτό το προσυνταράκι η Θοδωρούλα νομίζω θα μήπως γράφει και... Λοιπόν, θέλω να σας πω, αδέρφια μου,
που βρίσκεται στην Ξενιτιά και όλοι οι πατριώτες εκεί πέρα, όλοι οι καριτσιώτες που μάθατε για το ατύχημα αυτό και το πιστεύω, γιατί όλοι οι άνθρωποι είμαστε και που στεναχωρηθήκατε πάρα πολύ. Από πού ξεκίνησε? Γιατί άλλος θα τα λέει έτσι, άλλος αλλιώς. Εγώ που ήρθα τη στιγμή αυτή εδώ πέρα και η τροχέα μαζί, η νύφη μου ερχόταν από εκεί κάτω με το αυτοκίνητο. Εδώ της έφυγε ακριβώς σε αυτό το σημείο. Βγήκαν οι αριστεροί τροχοί έξω, ήρθαν εδώ. Εδώ πιο πάνω βλέπουμε και αυτή την πέτρα που είναι μαυρισμένη εδώ. Ήταν εδώ πέρα, με το χτύπο το αυτοκίνητο έφυγε προς τα, είναι μαυρισμένη η πέτρα αυτή απάνω. Ο τροχός είναι αυτό. Μετά το επανέφερε από εδώ, που μετρήσαμε τότε η τροχιά, και ακριβώς εδώ το ανέβασε πάνω. Και μπήκε εδώ στην ευθεία και πάει, είναι μέσα στη μέση του δρόμου κανονικά. Προχώρησε απάνω την απόσταση αυτή μέχρι εκεί που έγινε, είναι 53 μέτρα. Το μέτρησε η τροχιά. Τώρα βέβαια την ώρα εκείνη πώς έγινε, ίσως να πάτα εγκάζει περισσότερο. Τα χάσε βέβαια η κοπέλα, δεν πιάσασε στο σημείο αυτό. Εδώ πήγαινε ακριβώς μέσα στη μέση του δρόμου, όπως ήταν, φαίνονταν κάτι η τροχή που είχαν πατήσει. Όταν έφτασε εδώ, είχε κόψει το αυτοκίνητο ακριβώς αριστερά και φτάνει σε αυτό το σημείο. Εδώ δεν ήταν βέβαια, ήταν κλαριά και πέτρες. Αυτά τα έβγαλα εγώ μετά με το γκρέι της νομαρχίας που πέρασε εδώ. Μία πέτρα που πρωτοχτύπησε το αυτοκίνητο, την έχω ρίξει εδώ. Ήταν εδώ, χτυπάει το αυτοκίνητο κάτι και ήρθε έτσι τούμπα. Από πάνω ήταν μία άλλη πέτρα, πήγε μέσα στην καρότα και έμεινε εδώ. Ακριβώς εδώ, εδώ βρέθηκε το κοριτσάκι εδώ έξω, σκοτωμένο. Αυτό που βλέπετε εδώ, εδώ και εδώ, είναι αίμα από το κοριτσάκι μου. Σε αυτό το σημείο. Μετά το πήρε η νύχη μου στα χέρια και πήγε και έκατσε εκεί ακριβώς. Και φώναζε βοήθεια. Κανένας δεν υπήρχε. Μετά από λίγο βρέθηκε και του έφτιαξε αυτό το προσταράκι εδώ πέρα. Και αυτό είναι να μου καίει την καρδιά κάθε μέρα και εμένα και σε όλους τους δικούς και σε όλο τον κόσμο. Αντιμετωπίζουμε το παραθύρισμα και τον λόγο, οι έργο, οι ενίε, οι αγορέ και οι πράγματα που αφήνουν στην πόλη. Ό,τι πιέσει άνθρωπο αν επιβιβλίζει, του διακομιστεί, και ρωτά στην ομαδική συμπάρξη. Και στην δικαιοσύνη, στην δικαιοσύνη, στον ένα και λόγο αλήθεια που κυρίω δεν το μου πει. Ότι η ανάσταση. Η ζωή και η μακαρία και η ιωνία. Και η ιωνία ανάσταση που επιβιβλίζει στην Ιωάννη και στην Αθήνα. Και στην. Είμαστε περίπου 3 χιλιόμετρα. Αυτά απέναντι που βλέπουμε είναι τα κοντογενέικα βράχια. Αυτά τα λέει γιατί λέγανε το γέρο Κοντογιάννη, έχει τα χωράφια εκεί μέσα. Είναι όλα δικά του. Είναι οι στέρνες, είναι οι στέρνες δύο μαζί εκεί πέρα κοντογενέικες. Και εδώ προχωράμε πια, πέφτουμε προς τον Απανλόγκο. Εδώ μέσα βέβαια το λέμε παλιοχώραφο. Απέναντι που φαίνεται το καλύβι εκεί είναι του, της Γριαμάρκινας, το Μαρκέικο. Ναι, το Μαρκέικο. Το έχει ο Γιώργος Στάρης, ο Χρήστος σήμερα. Ψηλά τα έχουμε πει και άλλη φορά, είναι του Μελίση και ερχόμαστε πια εδώ στο βράχο του Παρπαμιχάλη του Μακαρίτη, του Ρουμάνου. Αυτό φώναζε ο Παρπαμιχάλης, έλεγε, είναι πατρικιά ελιά εκεί πάνω στο βράχο. Τέλος πάντων του φέραν τα σερχεία εκεί πέρα και τα βγάλανε δημόσια. Και κατεβαίνουμε στο Γιάννη του Τσολομίτη το καλύβι τώρα που το είχε ο Γερογιώρης, ο Γεροτομαράς. Να λέμε έτσι για να ξεχωρίζουμε τον καθένα. Και έχει πέσει. Τώρα αυτό έπεσε, το αφεντικό λείπει είναι στην Αυστραλία, τώρα ήρθε, το είδε και αυτό στεναχωρείται. Θέλει να το φτιάξει, αλλά εδώ δεν έρχεται να κάτσει. Τι να το κάνει, να το κάνει. Αυτό το προσυνταράκι το πέτρινο, γιατί τότε δεν υπήρχαν τα σίδερα να φτιάξουν, γιατί φτιάχνουν όλο με πέτρα. Αυτό είναι φτιαγμένο το 1951. Και πάνω γράφει Αθανάσιος Ιωάννου Αντωνίου. Ο οποίος βρίσκεται στην Αυστραλία σήμερα, ολοχίας. Ναι.
μέσα εδώ έχει τον Άγιο Σώστη. Και θυμάμαι ότι η μένα μου φαίνεται ότι ήταν ένα από τα αρχαιότερα προσκυνητάρια στον δρόμο της Καρίτσας. Το 1951 που έχει γίνει, δεν ήταν κι άλλα. Άλλα. Έχει φτιάξει ο Μακαρίτης ο Βαρβαγιάννης, ο πατέρας του, πολλά, αλλά είναι μετά. Αυτό που είδαμε στη Ζάβρνα, έχει ένα άλλο στα Κόνια. Τούτο εδώ πάνω το έχει φτιάσει ο Προφύρης. Πού? Ποιος το έχει, ο Μπαρμπακώστας, ο Αντωνίου. Εδώ πάνω που χωρίζει για το Ναπανλούτσα. Α, τώρα θα το είδουμε αυτό εκεί πέρα. Ήταν άλλο παραπάνω στα Λονάκη. Πάλι το είχε φτιάξει ο Γιάννης ο Τσίπουρας. Κάποια θιά του στείλε λεφτά από την Αθήνα και έφτιαξε ένα, αλλά εκείνο δεν πρόκειται να το φτιάξει, γκρεμίστηκε πάλι. Δεν υπάρχει τίποτα. Οι τουντέγκερ μάντρες της Μιχάλινας, που λέγαμε οι μάντρες απάνω. Εδώ είναι η στέρνα του Κώστα Αντωνόπουλου. Είναι τα παιδιά τώρα, ο πρόεδρος και ο Νίκος που τα έχουν. Και κολλάμε στα βράχια αυτά που πάμε για τα κομματάκια. Εκείνη είναι... ήταν η μαζαραγκέικη μάντρα. Ποιος την έχει τώρα? Την έχει πάρει ο Τούντας. Την έχει πάρει αυτή. Το έχει μαντρώσει όλο σηματοπλεγμένο. Ο δημόσιος δρόμος που πρώτο, μέχρι τον Αγιο Νικόλα. Το θυμόμαστε εμείς που το φτιάξαμε. Αυτό πρέπει να έγινε το 52-53. Ο... Ναι. Ναι, τότε έγινε. Όχι, δεν είχε. Το 52... δεν ερχόταν αυτοκίνητο τότε, γιατί εγώ ήφερα τα κεραμίδια και τα κατέβασα στο βαρικό. Εγώ το θυμάμαι καλά που ήρθε το αυτοκίνητο του Σοφοκλή που πρωτοπήρε αυτοκίνητο. Ήταν γύρω στο 57 με 58 και πέρναγε από εδώ αυτό το δρόμο. Λοιπόν, αυτός πάνε μέχρι τον Αγιο Νικόλα, πιο πάνω δεν πάνε, μέχρι εκεί τα αφήνανε τα αυτοκίνητα. Εκεί είχα κατεβεί και εγώ και έπαιρνα πατάτες. Ναι, και τότε όλοι εδώ κάτω κατεβαίναμε και πέρναμε τα αυτοκίνητα. Εδώ είναι το καμίνι. Τώρα βέβαια πολλοί ακούνε καμίνι οι νέοι και δεν ξέρουν τι είναι το καμίνι. Εμείς το δουλέψαμε και ξέρουμε. Μαζεύαν την πέτρα από εκεί απέναντι από το βράχο, εκτείναν το καμίνι, κάναν μια καμάρα εκεί πέρα, μετά το γεμίζανε πέτρα πάνω και αυτά τα κλαδιά που βλέπετε εδώ ήταν κομμένα και ξαναγίνανε. Και το καίγαμε μια εβδομάδα περίπου. Έβγαινε το ασβέστη, το πουλάγανε και μετά ξανακαίγανε. Είναι βέβαια στο χωριό μας, στην περιοχή μας, γύρω στα 10 καμίνια. Είναι αυτό, είναι εδώ πάνω στη Σμερτιά 1, παραπέρα στο Λεόνιο του Μαλαβάζου 2 και στο Παντήλι στα Ψαμπέλια. Τα άλλα είναι στην Απανλούτσα και εδώ προς τα κάτω. Μετά από λίγα χρόνια σιγά σιγά χαράξαμε και έγινε νέος δρόμος από εδώ. Η άσφαλτο βέβαια έχει γίνει τώρα, αλλά ήταν χωματόδρομος και εγκαταλείψαμε αυτόν. Ήταν χωματόδρομος αρκετά χρόνια. Ναι. Βέβαια η άσφαλτο έγινε επί την προεδρία του Παναγιώτη Αντωνίου που είναι και σήμερα πρόεδρος. Άσφαλτο δεν είχαμε καθόλου και το έχει φτάσει μέχρι του Στυλιανού τη Μάντρα που πάνω. Είμαστε μένει τώρα περίπου ένα χιλιόμετρο, 1200 μέτρα περίπου, θα το φτιάξουμε γι' αυτό. Αυτός εργάστηκε πολύ ο πρόεδρος και εργάζεται. Τώρα ο δρόμος πηγαίνει μέχρι το χωριό και βέβαια ο δρόμος όχι μόνο μέχρι το χωριό, έχει χτιστεί και καινούριος δρόμος. Έχουμε δρόμο καινούριο που βγαίνει μέχρι τον Αγιάννη. Αυτό βέβαια γίνεται ακτινοτροφικός δρόμος, αλλά εξυπηρετούμαστε όλοι. Μέχρι τον Αγιάννη πηγαίνει αυτά τα γιοταχεία, αυτό το αυτοκίνητο το δικό μου. Βλέπετε. Πηγαίνει εκεί πέρα, εξυπηρετούμαστε. Και σιγά σιγά θα το προχωρήσουμε, να φτάσουμε μέχρι τα πηγάδια. Αυτός είναι σκοπός. Κοίταξε, είδες ότι και στα πηγάδια μα πάει, χτήματα υπάρχουν υπέρ, μπορεί να τα καλλιεργήσουμε, τα τραχτέρια, μπορεί να κάνουν ζημιά στους τσιοπάντες. Οι τσιοπάντες δεν το θέλουν αυτό βέβαια. Αυτό το δρόμο το δασαρχείο δεν τον έκανε. Όχι, η ΕΟΚ, όχι. ΕΟΚ δεν έστελνε λεφτά. Τρεις χρονιές έχουμε δουλέψει πάνω και το φτιάξαμε αυτό. Και γεράκι. Απάνω στο γεφύρι εδώ πέρα είναι το λικόρεμα. Απάνω στο γεφύρι στο λικόρεμα. Το λικόρεμα ξεκινάει από τα πηγάδια, περνάει στο στεφανάκι, σπηλίτσα και καταλήγει εδώ πέρα. Μετά τη διασταύρωση που ενώνεται με το άλλο ρέμα. Με το άλλο ρέμα έρχεται από την Καρίτσα. Πού έρχεται από την Καρίτσα, από το χωριό. Κάνε μεζέ απόψε να φάμε, πιούμε κανένα ποτήρι. Θα φέρω. Κοίτα. Εντάξει, να πιούμε κανένα ποτήρι το βράδυ. Εδώ είναι τα διόδια. Θα βάλετε κανένα πείραση εκεί πέρα. Ναι. Να μην τα βάλουμε εμείς τα έξοδα όλα. Να πειράσουμε.
Άντε να φέρετε φωτά, γιατί μας έχει κόψει πίνα τώρα, έχω να φάω φωτά τε. Δουλεύαμε κιόλας, θα γίνει. Δουλεύατε, φάγατε. Εδώ είναι απάνω η τούρλα και διακρίνουμε εκεί και το μαζαράκι. Απάνω στην κορφογραμμή στο μαζαράκι υπάρχει το φυλάκιο, το πυροφυλάκιο. Εκεί πηγαίνει βέβαια από αρχάς Ιουνίου μέχρι τέλος Οκτωβρίου ένας πυροφύλακας που πληρώνεται από το δασαρχείο και κάθε όλο το καλοκαίρι εκεί έχει με κιάλια βέβαια και βλέπει αν πιάσει κανένα φωτιά πουθενά, έχει ασύρματο και μιλάει αμέσως, το πηγάει ότι έπιασε φωτιά να τρέξουν να τη σβήσουν. Και προς τα αριστερά βλέπουμε τη Τσούκα. Η Τσούκα πάνω βέβαια. Και αυτό ψηλό βουνό. Τώρα τα άλλα από εδώ είναι απάνω η τούρλα κοντινού. Και πιο δεξιά που βλέπουμε τα έλατα πάνω είναι ο Μεγαλοβράχος του Μιμή. Ο Μεγαλοβράχος. Από εκεί απάνω στην κορφογραμμή είναι τα σύνορα. Αρκαδία με Λακωνία. Φτάζει στις 6 Δεκεμβρίου. Εκεί. Αλλά δεν έχει γίνει. Αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα το έχουν κάνει η Γεωργία του Γραμματικάκη. Γράφει εκεί πέρα. Έχει χτιστεί το 1886. Γράφει η χρονολογία εκεί πέρα. Κάτι γράφει. 96. Συγγνώμη. 1896. Μάη νομίζω κάτι. Εκεί είχε και κάποια. Είναι Βυζαντινή αιώνα. Πολύ παλιά. Αυτές είναι πολύ παλιές αυτές. Χρησιμοποιούσαν μέχρι σήμερα. Είναι ζωντανά. Ζωντανά. Το πράσινο, το κόκκινο είναι και με τι πολλιά που έχουν χρησιμοποιήσει. Αυτή είναι ο Άγιος. Ο Άγιος. Νικόλαος βέβαια. Νικόλαος, ναι. Βέβαια, Νικόλαος το έχουν. Ιωάννου, Γεωργίας και Νικόλαος Γραμματικάκης. Πολύ ωραία. Βλέπουμε πολύ ωραία το χωριό από εδώ πέρα. Αν κοιτάξουμε πάνω, θα δούμε όλα τα σπίτια του χωριού. Βέβαια είναι η υπέρα γειτονιά, γιατί τα περισσότερα σπίτια είναι στη δόθε γειτονιά. Αγιο Νικόλα, ήταν κάτω-κάτω το ίδιο. Κάποτε χρειαστήκανε χώμα να φτιάξουν το δρόμο και κόψαν εδώ με την πολτόζα, με το χορτοτήξα. Ναι. Εδώ όμως βρήκαμε ότι ήταν νεκροταφείο. Υπάρχουν βέβαια ακόμα, εδώ κάπου, έλα πώς είναι. Τότε δεν υπήρχαν βέβαια, δεν φτιάναν φέρετρα, ήταν με πλάκες, πλάκα από εδώ, πλάκα από εκεί και τούτη είναι απάνω η πλάκα. Φέρετε η πλάκα. Ναι, ήταν εδώ άλλα, αλλά τα έχουν τραβήξει. Εδώ μέσα βρήκαμε, ήταν κοντά και εμείς διαπιστώναμε ότι πρέπει τότε ή κανένας πόλεμος ήταν ή κάποια αρρώστια είχε πέσει, γιατί ήταν νέοι ανθρώποι. Και πώς το διαπιστώσαμε ότι ήταν νέοι, φαίνονταν από τα οστά. Ναι. Ήταν παιδιά 10-15 χρονών. Ήταν και μεγάλοι. Υπήρχε στην περιφέρεια που λέγεται Πανουλούτσα. Και ότι... Πανουλούτσα ή Αγιοθανάση. Αγιοθανάση λέγεται. Εδώ απάνω. Αγιοθανάση. Γιατί και απάνω υπάρχουν. Βρίσκουμε κεραμίδια, βρίσκουμε σαν εκκλησούλα να ήταν. Σα σπιτάκια να ήταν. Εμένα υπάρχει εδώ απάνω. Και εκεί είναι ένα καμίνι βαγγελμένο. Μπορεί και το μέρος του τούτο να ήταν νεκροταφείο ή το νεκροταφείο του χωριού, δεν είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Πάντως υπήρχαν πολλοί νέοι που είχαν πεθάνει τώρα, ίσως κανένας πόλεμος ή αρρώστια. Κάποια αρρώστια να έπεσε και να πέθανε γι' αυτό. Εκεί είναι το αλόνι. Το αλόνι του Κατσάμπη. Ναι. Τα παλιά χρόνια ήταν ένας Ελληνοαμερικάνος. Ο Τζίμις, ο Κατσάμπης. Ναι. Αυτός είναι πίσω. Του Γατσί το λέμε εκεί πέρα. Αυτόν τον βρήκαμε πεθαμένον. Πρέπει να είχε πεθάνει κανένα 4-5 μέρες. Γιατί όταν πήγαμε εμείς και τον σηκώσαμε, εφεύγαν τα κρέατα από απάνω. Είχαν σαπίσει, ας πούμε. Αυτό έμενε εκεί σε ένα καλυβάκι και τον βρήκαμε πιο πέρα από το καλυβάκι. Πεθαμένον, είχε πέσει στα πίστομα κάτω. Τον θυμάμαι εγώ πάντοτε με γραβάτα. Ναι, φορούσε πάντοτε δύο παντελόνια, δύο σακάκια. Πάντοτε. Στην δικαστήριο που σε κλείσαμε στα σίδερα. Γεια σας! Ένα φυλακή είναι πόρτα, είπαμε. Πού βολτάρετε εσείς οι κατσαμπέοι το... Εδώ αυτή τη δουλειά κάνουμε. Εσύ τι κάνεις εδώ μέσα. Εγώ έχω τη φάρμα μου εδώ. Πάρτε όλα ρε, πάρτε όλα κάτω ρε το πράγμα κύριε. Άγιε το γαϊδεράκο το καημένο. Πώς τα περνάτε εσείς οι φυλακωμένοι. Λέει όμως ότι οι φυλακοί στα σίδερα είναι για τους λεβέντες. Φυλακοί είναι καλή σήμερα. Φαΐ να έχει μοναχά για τους τεμπέλδες. Να σου πω, όπως ήρθε το πράγμα πάνε και κλέβουν. Για να τους βάλουν φυλακή κλέβουν, αλλά δεν τους βάλουν, τους αφήνουν. Γιώργη, έχω φτιάσει αυτή την αποθήκη εδώ από το 82 για τις ατομικές ανάγκες.
Είναι κοντά στο χωριό, πολύ και κοντά στο χωριό. Οι σπάνιοι μας είναι κοντά στο χωριό, να τα έχουμε έξω από το σπίτι. Και δεν θέλει και βενζίνα. Αυτό όσο και ληστικό και να σε βγει. Και τούτο φάει, δεν φάει, θα πάει. Θα πάει. Ενώ αυτό μόλις δεν έχει φάει, θα σταματήσει, μάλιστα. Είναι η μάχη. Το 1947 ανήμερα την πρωτοχρονιά. Εγώ έμενα τότε στη Μαλαβαζέικη Χούνη και ερχόμουν πάνω πρωί-πρωί για να πάω στην εκκλησία και μόλις έφτασα στο Αλωνάκι βλέπω έναν μέσα στο κατσάπι κοιμάται. Πιάσε οι αντάρτες, φυλάκια. Ο Διαμαντήρης έφυγε από το σπίτι του, αφού είδε τους αντάρτες έξω στο σπίτι και λέμε ήταν ανήμερα την πρωτοχρονιά. Κατεβαίνει από εδώ κάτω, κατέβηκε εδώ στη μάτρα του Κρητικού, του βάζανε από εκεί πέρα συνέχεια, τον θεκάγανε, αλλά δεν μπορούσαν να τον βαρέσουν. Ένας αντάρτης λάχισε από εκεί και κατέβηκε εδώ κάτω που παίρνει το δρομαδάκι, πάμε για το Μελισσομάτρι. Αυτό που ακούπησε το πολυβόλο του λέει κάτω, αυτά το ξέρω γιατί μας τα έλεγε ο Μακαρίτης ο Νικολάης του Σωτήρου που τον είχαν εκεί πέρα. Ο Διαμαντής μέσα από το ρέμα τον τουφέτσι τον σκότωσε τον αντάρτη. Και φώναξε μονάχα λέει την ώρα εκείνη, όχ, με έφαγε ο χίτης λέει. Έριξε άλλες δύο τουφεκές, ο ένας ήταν τραυματίας εδώ στην πλάτη και πέθανε στον Αηλιά, τον δικό μας απάνω. Και ο άλλος πέθανε στο στόκο της Τέρνας. Τους εθάψαν εκεί. Ο Διαμαντής από εκεί έτρεξε όλο το ρέμα κάτω-κάτω και όταν βγήκε στο Σωτήρου τη μάτρα, ανάμεσα στη μάτρα, εκκόλλησε να βγει μέσα στη μάτρα από το ρέμα, τον τουφέτησαν εκεί, τον σκότωσαν. Μέσα από χάμω στη στροφή ναι, που παίρνει, ναι, γιατί... Αμερική, Αμερική, ναι. Και έχει κάνει βέβαια την περίφραξη εδώ, όχι άλλο τίποτα. Το σχολείο έγινε το 56, θυμάμαι που το σκεπάσαμε, γιατί δούλευα και εγώ στη σκεπή απάνω. Το οικόπεδο ήταν της Γριακουφής που λέγαμε εμείς και το δόρισε εδώ πέρα, αρχίσαν το φτιάχνουμε Τσεμπελή. Με χρήματα του εδώ από το χωριό. Τελευταία χέρια μας αυτό το πίνακα που έχουν προσφέρει χρήματα είναι εδώ κάτι από την Αμερική που μας έχουν δώσει μερικά χρήματα για την ανέργεια του σχολείου, και μετά υπάρχουν οι καριτσιώτες εδώ, από εδώ που δώσανε μερικά χρήματα. Αυτά που έχουν δώσει μέχρι... Ήταν πριν να σε πεσίμωσα αυτό. Ναι, πριν. Αυτό έγινε βέβαια όπως έχουμε πει παρακάτω το 1956. Έχουν προσφέρει τώρα οι καριτσιώτες εδώ 7.000 τόσο. 202 δραχμές. Και με προσωπική εργασία έχουν 40.000. Προσωπική εργασία. Ναι. Έχουμε εδώ από το... Εσείς πήγατε με τον δάσκαλο. Ο δάσκαλος ο Προφύρης. Είχε διοργανώσει τα παιδιά του σχολείου θέατρο, ποίηματα και είχαμε πάει στα χωριά Αλεποχώρη που μαζέψαμε 1.651 δραχμές. Από εκεί πήγαμε στο Γεράκι, μαζέψαμε 4.000 και μετά πήγαμε στο Μαρί, μαζέψαμε 333 δραχμές. Ναι, τούτο εδώ πέρα. Και... Αυτά είναι σε δραχμές όλων, να μην είναι κάτι και εδώ. Ναι, αυτά... Έγιναν, είπαμε όλα και εδώ πέρα είπαμε όπως το έχουμε πει πάλι αυτό που γράφει το όνομα εδώ πέρα του κυρίου Αντωνίου. Αυτός έκανε όπως το έχουμε πει πάλι την περίφραξη. Η περίφραξη έγινε εδώ. Ναι. Τα έγιναν όλα το 1956. Και το σχολείο θυμάσαι εσύ πότε ξεκίνησε εδώ. Το σχολείο εγώ δούλευα. Ήμουν μικρός και μας ήφερε ο δάσκαλος ο Προφύρης και πετάγαμε. Πότε λειτουργήσε το σχολείο εδώ. Πότε λειτουργήσε. Το 61 νομίζω. Μάλλον. 61 πρέπει να ήταν. Ο δάσκαλος ο Σούτος πρέπει να ο Σούτος λέγω, ο Δούλος. Ο Δούλος ήταν εδώ. Ο δάσκαλος ο Δούλος το ξεκίνησε. Ναι. Τότε ήταν ναι. Το 61. Το σχολείο το αρχίσε ο Κόλλιας. Ο Δούλος ήταν ο τελευταίος δάσκαλος στο παλιό σχολείο. Γιατί θυμάμαι καλά. Ναι. Ήταν το 1961 που η πρώτη χρονιά του Κόλλια και που κατεβήκαμε σε το σχολείο γιατί εγώ έκανα 2 εβδομάδες στο σχολείο. Έτσι. Εντάξει τότε. Εγώ όπως έχω πει πάλι θυμάμαι που δούλευα το 1956 που γινόταν η σιωπή. Από εδώ Μαρία. Βλέπετε τι αγώνα έχουμε, να βγάλουμε αυτό το νεράκι με το κουβά.
Θα ποτίσουμε αυτά τα λίγα χόρτα να φάμε. Οι μανάβηδες εδώ τα φέρνουν και τα έχουν ακριβά, πολύ. Είμαστε... Αυτά που πιτεύουμε εδώ είναι ευλίτα. Τα είδε ο Δημητράκη. Καλά, τα λέμε να τα γράφουμε μέσα εκεί να τα... Ναι. Δεν σε κάνει τώρα, θα σε είδουν στη τηλεόραση. Ποιος. Να πιστεύω. Ναι. Αυτά... Κυπότοπος της Καρίτσας. Πιο μεγάλη που είναι έξω στην Αυστραλία και Αμερική. Εδώ είναι η βρυσούλα. Ορίστε το λεκανάκι από το φαίνεται. Πρώτα, τα πρώτα χρόνια βέβαια και εγώ τα θυμάμαι πολύ καλά. Έβγαζε αρκετό νερό μέχρι και τέλος του τρίτου μηνού. Επότιζαν τα κυπάκια βγάζει. Τώρα δεν βγάζει. Το χειμώνα έβγαζε λίγο. Και ό,τι υποτίθεται κανένας από αυτό το πηγάδι, το δημόσιο. Αυτό λέγεται δημόσιο πηγάδι. Ναι, είναι καινοτικό το πηγάδι αυτό. Και η γούρνα είναι αυτό. Και υπάρχει μια γούρνα κάτω δεξαμενή. Λέγαμε και μαζεύουν. Από τη βρύση βέβαια που μόλις είδαμε. Αυτό είναι η δεξαμενή που είχαμε. Τώρα βέβαια δεν την χρησιμοποιεί κανένας. Το νερό που έφευγε από τη βρύση πάνω και από το πηγάδι βγάζανε, γέμιζαν αυτό, τα παράτησανε. Σχεδόν το μισό χωριό έχει ο καθένας από ένα πεζουλάκι και έβαζαν την πατάτα, το βλήτο, το κρεμμύδι, ξέρω. Τώρα τα έχουν παρατήσει εδώ. Μόνο που πάνε μεριά έχουν λίγα εδώ που. Και ο Γιώργος ο Χαγιάς φωτίζουν τώρα εδώ πέρα. Ήμασταν με τον Κώστα και τον αδερφό του Κώστα, πώς το λένε, τη Απαντελούς. Τον Αντώνη. Και κάναμε μπάνιο, πηγαίναμε σχολείο τότε. Και είχαμε βγάλει τα ρούχα μας εδώ, τα είχαμε αφήσει εδώ απάνω στις πλάκες. Και ήρθε ο Μαρκαρίτης, ο διαμαντής του παπά, και μας βούτυξε τα ρούχα και τον κυνηγάγαμε. Γυμνή τρέχαμε. Δεν σας τρυπάγαν τα βάτα. Όχι, ήταν καθαρό τότε. Τότε ήταν η πισίνα μας. Έχει ο Κώστας πάνω στο ποτήρι, στο λάδι, και το έβανε εκεί, το άναβε και έκυγε. Και τα λένε. Αυτά τα λένε λυσφάκια. Λυσφάκια. Εδώ είναι άγριο ρίγανη αυτή. Τούτη είναι η άγρια ρίγανη. Τι ρούνε τούτο, δύο. Ποιος. Πρέπει να μπες κάτω. Από πάνω ακριβώς υπάρχει το πηγάδι του Παρπαναγίου του Μαλαβάζου, του Λουκά. Το παιδί του τώρα ο Τάσιος έχει ένα χτίμα στο παλιό χώρο από κάτω. Έχει βάλει μέσα στο πηγάδι το λάστιχο, φεύγει το νερό που από εδώ η απόσταση είναι περίπου τα 3 χιλιόμετρα. Και πάει και κάτω και ποτίζει τα δέντρα. Έχει Ελία Καλαμάνα. Πού ακριβώς είναι αυτό το. Στο παλιό χώρο, εδώ στον Παρπαναγίου που λέγαμε στο Γεροτομαρά, πιο κάτω που βάζαμε. Και αυτό συνεχίζει μέχρι το χωριό απάνω. Είναι ερείπιο βέβαια τώρα. Τσεμπελέικο. Αυτό το σπίτι ήταν τσεμπελέικο. Ναι. Τώρα έχει πέσει, δεν είναι κατελημένο, δεν είναι κανένας. Εδώ δίπλα μας βλέπουμε το λειτουργείο που ήταν. Τώρα το μισό το έχει ο Γιώργος Αντωνίου, όπως είπαμε. Το άλλο μισό, είπαμε, ήταν του κριτικού και το μισό στη Γριακουφή. Και μια γωνιά βέβαια από τούτο έχει κοπεί για να περνάνε τα αυτοκίνητα εδώ. Τηλεφορία. Περνάγανε μεγάλα αυτοκίνητα και δεν τα χωρεί. Θα μιλήσουμε για το λειτουργείο πάλι σε μια στιγμή, αλλά πάμε στο Τσεμπελέικο και παρατηρείτε τις καμάρες που είχαν εκείνη την εποχή τα σπίτια. Και από τούτη πλευρά και από την άλλη. Εχθές ήμουν στη Μάνη και ήταν περίπου το ίδιο ρυθμό τα σπίτια εκεί πέρα. Επίσης δίπλα στο παράθυρο βλέπουμε αυτές τις πλάκες που βγαίνουν έξω, που τις λέγανε... Βάζανε τα λουλούδια πάνω, ναι. Οι γυναίκες. Σε όλα τα σπίτια τα παλιά είχαν αυτές τις πλάκες. Τώρα πάμε πάλι στο λειτουργείο. Το λειτουργείο ήταν ιδιωτική επιχείρηση. Εργοστάσιο, εργοστάσιο. Το σημερινό που είναι. Είμαστε όλοι τώρα συνέτεροι εδώ πέρα. Όλοι οι γεωργοί συνέτεροι. Είμαστε όσοι είναι εδώ στο χωριό, ένας, δύο νομίζω δεν είναι συνέτεροι. Άλλοι είμαστε όλοι συνέτεροι. Ναι. Και ιδρύθηκε το 59. Το 61. 61. Το 1961 το έφτιαξε, τότε μάλιστα ήταν πρόεδρος ο Αλέξης Προφύρης, πρόεδρος του συνεταιρισμού. Ναι. Και έγινε το ρόλο. Αλλιώς δεν θα είχαμε, γιατί τότε αγοράσαν το οικόπεδο, το φτιάξανε με όλο το αυτό. Ήταν το παλιό σπίτι, το γκρεμίσαν και όπως βλέπουμε τώρα, γιατί πρώτα ήταν με κεραμίδια. Και το φτιάξαμε αυτό το τζίγκο τώρα. Τι είναι, έχει τελευταία. Το έχουν βελτιώσει. Ναι, καλά, μέσα τα μηχανή, όλο πρώτα ήταν με τσαντίλια. Ναι. Κουβαλάγανε τις ελιές με τα ζώα. Τώρα δεν είναι, φύγαν τα τσαντίλια, έχει γίνει με αυτά τα άλλα μηχανήματα που έχουν τώρα, δεν υπάρχουν τσαντίλια. Τις ελιές ο καθένας τις φέρνει εκεί πέρα, τις ζυγίζει, τις ρίχνει μέσα και κανονίζει μετά βγάζουν πόσο καθένα ήρθαν οι ελιές, πόσο είχε και παίρνει το λάδι.
Και φέτος, δεν ξέρω αν είναι χειρότερα από άλλα χρόνια, αλλά ο Βοριάς εχάλασε πολλά από τα κυπευτικά και τις αγκινάρες. Ο Βοριάς όταν σηκώνεται στην Καρίτσα είναι πραγματικά τρομερός. Ένα από τα μεγάλα μειονεκτήματα του χωριού είναι ο άνεμος. Παρατηρήστε επίσης ότι όλοι εντός χωρίου δρόμοι είναι τσιμεντοστρωμένοι. Το χωριό ή μάλλον προς την πλατεία εδώθε, όπως ανεβαίνουμε το δρόμο, είναι πραγματικά δύσκολος ο δρόμος. Προχωράμε, αριστερά μας έχουμε την Μεγάλη Τσούκα, δεξιά μας τον οικισμό, τα σπίτια. Το είχα έτοιμο το τραγούδι, Μητράκη, και δεν ήρθες. Και πότε θα το πούμε? Πότε, αύριο το πρωί. Αύριο πρωί πρωί. Καθαρίζω. Αλλά με πληροφορούν τελευταία. Δεν έχουμε αρκετό χώρο στα σφεντομάκια και έχουμε αλλάξει τοποθεσία. Και αυτό είναι τα σκαλοπάτια της εκκλησίας. Εσύ δεν κάνεις τίποτα. Έχουμε και έναν Αθηναίο σήμερα. Φαίνεται ότι ξέρω το δω, δεν είναι. Ήτανε αλώνι πρώτα και αλωνίζαμε εδώ. Βέβαια, και εγώ είχα εδώ πέρα. Πλακάλωνο βέβαια, αλώνι αφού, γιατί σήμερα τώρα φτιάχνουμε. Ήτανε... Έχει η μπάλα σου. Ήτανε... Δεν ήταν μέχρι κάτω. Φαίνεται ξεχωριστή. Από εκεί και κάτω ήταν γκρεμίρα, μετά κάναν τον τοίχο από κάτω και το φτιάξαν. Έγινε πλατεία τώρα εδώ πέρα, ενώ τότε που αλωνίζαν, θυμάμαι εδώ ήταν γεμάτο θεμονιές. Αλώνιζαν, δείχνουν και πάνε αντάχειρα μέσα στα σπίτια, αλλά με τον αέρα. Τα χρόνια του, τα δικά μου, κάναμε τα πανηγύρια εδώ πέρα. Σήμερα είναι και καπάρκ. Καπάρκ, γήπεδο ποδοσφαίρου για τα μικρά. Και πιάτσα. Τι λέει? Πιάτσα για όλους. Πιάτσα για τους καριτσότες. Παλαιό σχολείο, όταν πήγαινα εγώ στο σχολείο, πηγαίναμε 85 παιδιά και ήταν ένας δάσκαλος. Το πρώτο σπίτι του Μιχάλη του Τούντα, το άλλο είναι του Γιώργη του Τούντα, το άλλο ήταν του Γεροαναστάση του Τούντα και το έχει ο Διαμαντής ο Κατσάμπης σήμερα. Το άλλο που πάνε της Λεωνίδας Τούντενας που έχει είναι η Δέσποινα εκεί. Παραπάνω που είναι και μία γυναίκα έξω είναι η Νικόλενα, η Τούντενα, η Κωνσταντίνα. Από πίσω είναι του Παυσανία, του Γιώργη του Κρητικού. Και το άλλο που κάτω πάλι του Νικόλου Τούντα ήταν, είναι και μία γυναίκα έξω κάθε. Είναι το έχει ο Γιάννης ο Κρητικός. Είχε φτιάξει ο Σοφοκλής και το πούλησε στον Παραβοκό στο Κατσάπη και μένει ο Γιάννης σήμερα. Ναι. Μερικοί έρχονται στην Καρίτσα μόνο και μόνο γιατί είναι χαρτόμουτρα. Για να παίζουμε γαθιά. Πουλήσει σήμερα το έχει πάρει ο Βαγγέλης ο Τσολομίτης. Από κάτω από το γύρι είναι του Γιάννη του Τσολομίτη. Και μπροστά είναι του Νίκου του Αντωνίου. Αριστερά μας κάτω με τους τσίγκους που φαίνεται είναι του Μακάρι του Γιώργη του Πίλιουρα. Και πιο μπροστά του Γιάννη του Τούντα, του Χαρούλη που λέμε. Του Μπαρμπαναστάση του Μαλαβάζου Σταμπίκου. Του Θανάση του Μαλαβάζου που ήταν χαγέικο αυτό πρώτα. Και από κάτω πάλι του Κώστα του Χαγιά ήταν και το έχει ο Στέλιος ο Χαγιάς τώρα αγοράσει. Δίπλα είναι το Πορφυρέικο. Και εδώ κατεβαίνουμε στο Παναγίου του Κατσάμπη το σπίτι. Γέλη του Κατσάμπη, εδώ πέρα έχει αρχίσει το μαγείρεμα, την προετοιμασία και πολύ αργά μάλιστα. Το σπίτι αυτό το χτίσανε στις αρχές της δεκαετίας του 50. Εκεί είναι οικογενειακό κοιμήλιο αυτό, γιατί ήταν το πρώτο σπίτι που η μάνα μου μπήκε σαν νύφη. Είναι το καλυβάκι του παππού μου, του Γιάννη, του Κατσάμπη. Σε αυτό το καλυβάκι έμεναν 5-6 άτομα. Μπορούμε και να δείτε και την άλλη όψη του καλυβιού. Καλά Μαρία. Το οικογενειακό κοιμήλιο, ο φούρνο του Μαλαβάζου του Κρέκου. Τώρα το έχει πάρει ο Χρήστος ο Κατσάμπης. Και κάτω από το σπίτι είναι το βατσουρέικο Στεφάνι. Είναι
είναι μια τοπονημία που τιμάει την οικογένεια. Οπωσδήποτε. Να και μια άλλη όψη του σπιτιού από τούτη. Τα σπίτια αυτά, τα περισσότερα στην Καρίτσα, έχουν το ίδιο... Έχουν αλλάξει τώρα, αλλά τούτο δεν έχει. Κρύο κάτω. Η καπινάδα, όπως τη λέγαμε, μέσα στη γωνιά. Τα εκείνα τα χρόνια δεν τη λέγαμε κουζίνα, τη λέγαμε γωνιά. Λέγαμε γωνιά γιατί ήταν το μέρος του σπιτιού που ήταν το πιο ζεστό και όλοι θέλαμε να μπούμε στη γωνιά. Σας χώραγε. Μας χώραγε. Γιατί δεν μας χώραγε. Ναι, αφού έλεγατε ότι όλοι θέλατε να μπείτε στη γωνιά. Και εδώ ο νεροχύτης δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένα τσιμέντο, εδώ χτισμένο, και μια τρύπα εκεί που πέφταν τα νερά. Και τούτο τον λέγαμε... Βρύς, την έχουμε νυπτήρα. Νυπτήρας ήταν. Και η πιατοθήκη. Η πιατοθήκη εκεί πέρα. Και εδώ το υπόλοιπο σπίτι ήταν το πάτωμα. Ήταν μόνο δύο δωμάτια στο σπίτι, η γωνιά και το πάτωμα. Να κοιτάξετε απάνω, να δείτε πώς έγιναν οι σκεφοί. Είχε με καλάμια. Καλάμια και λάσπη με τα βάτωμα πάνω. Παίρνουν τα κεραμίδια τώρα, τα πιάνουν με... Τα βάλια. Με σανίδες, με τρία δωμάτια. Εμείς, που λείπετε... όταν το φτιάσουμε, θα μείνει έτσι, παραδοσιακό. Δεν θα βάλουμε ταβάνια. Όχι, καλό είναι. Πράγματα, πρέπει να μείνει. Αλλά ήταν και τούτο το ντουβάρι ήταν που έπεσε. Το κάθε σπίτι είχε τούτη την πορτίτσα, που είναι με καταράχτη. Το ανοίγεται και κατέβαινε τώρα, από εδώ. Τραπέζι. Από αυτού κατέβαινε ο πατέρας και του δίναμε το λάδι. Ναι. Και είναι από το 1776. Και συνεχίζει αυτό το νεράκι να βγάζει. Και μετά έχουμε αυτό το νερό. Το φέραμε από την Κοπρισιά. Με χρήματα του Κωνσταντίνου Παναγίου Αντωνίου το 1956. Το είναι αυτό το νερό που βγάζει. Και συνεχίζει εδώ με αυτό. Οι νοικοκυρές το προτιμούν. Και το λένε πονευτικό. Το καλύτερο νερό που υπάρχει, γιατί αυτό το πήγαμε το ξεφάσουμε στο σημείο, είναι το ανώτερο νερό. Όταν αυτό το απολύσεις με πίεση, είναι στα γάλα. Έχει σόδα μέσα εδώ. Το καλύτερο νερό. Να δω κάτω που λέμε. Εσύ, Βαγγέλη, το πάει για τα γύρια, ναι, για τα γύρια. Έτσι είπαμε, ό,τι περισσεύει από εκεί πέρα, μαζεύει το δόντιο, το παίρνουμε για τα γύρια. Πρώτα, βάζανε όλα τα κυπαράκια, θα είχαμε και περισσότερο νερό, έμπαινε ένας κυπουρός, υδρονομέρα που τον λέμε. Είχα κάνει βέβαια και εγώ, όχι μόνο κυπουρός, σαν αγροφύλακα σήμερα και μου ανέθεσαν εμένα δύο φορές. Ο καλύτερος, ο Νίκος. Ο Νίκος Αντωνίου. Φόβο, γιατί σαν μικρό παιδί θυμάμαι ότι περνούσαν οι κηδείες. Και πάντοτε το τελευταίο περνά. Ταξίδι. Ναι, πάντοτε αυτά περνάνε. Έχουμε βέβαια που είχαμε και πάνω στρωμένο τσιμέντο μέχρι απάνω στην εκκλησία. Μας έχει μείνει αυτό το κομμάτι, οπότε θα φτιάξει. Πάμε προς τον Αγίο Κωστό. Τώρα εδώ πέρα το έχει φτιάξει η μακέτσα, η θεία μου, η Παναγιώτα, η Πορθέλαινα. Αλλά σήμερα το έχει αγοράσει ο Λεωνίδας ο Χαγιάς και μένει η γυναίκα του εδώ πέρα. Πέρα από το σπίτι βλέπουμε και ένα άλλο σπίτι, το σπίτι του Κωστή. Του Κωστή είναι αυτό, ο κάτω. Το έχει αγοράσει η Διαμάντο η Τσεμπελή, ο Μακάρης ο γιος ο Τσεμπελής. Τώρα και αυτοί έχουν φύγει, έρχονται το καλοκαίρι κάτω. Είναι μια ειδική περίπτωση το σπίτι του Κωστή, γιατί αν πάμε πολύ κοντά θα δούμε ότι έχει χτιστεί με εντελώς διαφορετικό τρόπο από τα υπόλοιπα. Αυτό το φτιάξανε, είχε βάλει όλο τον κόσμο εδώ πέρα και κουβάλαγαν την πέτρα, γιατί κάτω τους έλεγε θα το κάνει τριβιό. Όσο το έφτιαξε, μόλις το έχτισε, σηκώθηκε και έφυγε αυτός και τους απαράτησε. Εκείνο το σπίτι, τότε με την κατάσταση, ήταν ο στρατός. Όταν έρχονταν εδώ πέρα, εκεί μέναν όλοι, γιατί είναι μεγάλο, σαν στρατόνα. Ναι. Και μερικοί είχαμε φάει ξύλο πολλές φορές εκεί μέσα. Προσφέρει επίσης μια πολύ πολύ καλή εικόνα από εδώ πέρα, ένα μέρος του χωριού, την εκκλησία, την πλατεία, κάτω το σπίτι κοντά εκεί. Του ψυχογείου το σπίτι εδώ κάτω. Απέναντι της Γαρούφος του Αντωνίου, του Χρυστοτσεμπέλη, από εδώ της Γριαλόρδενας με του παπά
Αυτά βέβαια της κρυαλόρδενας και του παπά είναι σχεδόν ερείπια τώρα. Ναι. Από κάτω είναι του Γιώργου του Αντωνίου του Λούλου, που έχει κάτι ρούχα έξω κρεμασμένα. Από εδώ μεριά η Ελένη, η Χίρα, η Σουσάνα τα έχει τώρα. Δίπλα είναι του Σπύρου του Χαγιά, του Χρόνη και εδώ κάτω, άλλα πιο εδώ είναι ένα ψυχογέι. Μετά το πούλησανε στον Νίκο τον Αντωνίο τον Γαμπρό μου, τη Ζαχάρο. Και από το 63 καθόμουν εγώ εκεί μέχρι το 72 μου το πούλησαν. Και σήμερα το έχω εγώ δικό μου. Αντίνος. Βέβαια, απάνω που έχει πέσει τώρα η πλάκα, έγινε μετά γιατί είχε ανοίξει. Και το θυμάμαι εγώ που το έφτιανε ο Γιάννης ο Ντρούσιας από το Γεράκι. Από το απάνω μέρος θα γράφει χρονολογία, θα πάμε να το είδουμε. Γιατί αν δεν το φτιάχνουν τότε, θα γκρεμιζόταν. Η Αγία Παρασκευή. Αυτή η εικόνα που έχει πάνω. Λένε ότι ήταν η πρώτη εκκλησία του χωριού. Και την έβαλε παραμονή του Αγίου Κωνσταντίνου. Εκεί πέρα δεν είναι πάρα. Εδώ τα φτιάξανε πριν 3 χρόνια το βάψιμο αυτό απάνω. Και αυτό το έχει κάνει το βάψιμο ο γιος μου ο Σπύρος. Βέβαια πληρώθηκε και το έκανε αυτό. Αυτή η ιστορία ότι κάποτε ήταν η εκκλησία για Παρασκευή, την έχεις ακούσει? Εγώ τώρα που το είπε ο παπάς από τα πέρσι, βέβαια είχα ακούσει από πρώτα, αλλά δεν το θυμόμουν. Και ήταν όπως λένε, ήταν η Αγία Παρασκευή. Αλλά άμα είναι έτσι κανονικά πρέπει να λειτουργείται για τις Αγίες Παρασκευής που είναι στις 26 Ιούλιου. Λένε ότι κάει και η εκκλησία και μετά την ανακαίνιση. Δεν το έχω ακούσει ακόμα κάτι. Που είναι στην Αυστραλία, η Φιλιππία. Είχαν έρθει μια χρονιά εδώ πέρα και κάναμε παρέα πολλές ημέρες και το έφτιαξε το κοριτσάκι αυτό.
μας πάρεις καλά, όμορφα. Στο κέρδιο κέντρο κρεμασμένο το καμπανάκι, έτσι το θυμήθηκα κι εγώ. Ναι. Δίπλα έχουμε το νεκροταφείο. Το νεκροταφείο που αυτό γέμισε με τα μνημεία. Τώρα να πετάει κανένας, υπάρχουν μόνο δύο θέσεις ακόμα εκεί πέρα. Έγιναν πολλά μνημεία. Γιατί σήμερα ξεθάβεται ο... Ποιος ξεθάβεται? Κωνσταντίνος Γεωργίου Τούντας. Έθιμος στην Ελλάδα είναι να ξεθάβονται μετά από ένα χρονικό διάστημα, συνήθως 3 χρόνια. Σε αυτό το κυβότιο που κουβαλιέται ενδεχομένως θα βάλουν τα οστά. Τι φωτογραφίζει. Πιθανόν να επεκτανθεί στις παρακάτω λαχυδίτσες. Ή αν υπάρχουν χρήματα βέβαια. Κάστε και. Εσύ. Ας κάνουμε τα μία. Δεν μου λες πολύ, δεν μου λες πολύ.
Έχουμε εδώ χάμπρο στα δύο θέσεις που είναι το όλο τελευταίο εδώ πέρα. Στο αριστερό μας είναι ο Νικολάκης, ο Τούντας, ο Μακαρίτης που κρεμάστηκε. Και δίπλα είναι η θιά μου η Σοφιά η Χρόνη. Το καινούριο που φαίνεται με τα λουλούδια εκεί πέρα είναι αυτό το άτυχο παιδάκι του Μακαρίτου Λεωνίδα που πέθανε και αυτό 10 ετών πέρυσι. Και τώρα έχει γεμίσει. Έχουμε αυτά τα δύο ακόμα και ένα μεγάλο, δεν υπάρχει. Αυτό... Ενώ εδώ γίνεται ωραίο νεκροταφείο από κάτω και μεγάλο. Οπότε θα τραβηχτούν τα μπάτια από εδώ να στρωθεί, να γίνει ίσιο. Αλλά είπαμε τα χρήματα. Και αυτό το κελάκι στο την πλευρά δίπλα στο. Αυτό βάζουν τα οστά, βάζουν πρώτα. Τώρα όταν κάνανε εκταφή, τα ρίγνανε εδώ πέρα. Τα αφήνανε μερικές ημέρες μέσα στην εκκλησία, δεν ξέρω πόσες ημέρες, και μετά τα ρίγνανε εδώ. Τώρα ο καθένας έχει το μνημείο, τα βάνει σε ένα κυβότιο. Τα διαβάζει ο παπάς και μετά τα βάζουν μέσα στο μνημείο που έχει φτιάξει. Και γι' αυτό έχει γεμίσει το νεκροταφείο. Είναι δεξιά. Πέφτει εκεί και από εκεί φεύγει με λάστιχο και πάει προς τα κάτω για πίνουμε. Εκεί λένε τώρα να φτιάξουμε τη δεξαμενή δίπλα να πιάνει. Εκεί είναι του Νταρίβα. Εδώ είναι του Νταρίβα. Ναι. Πηγαίναμε δεξιά προς λάμπρου το χωράφι του Τούντα. Το έχει πουλήσει τώρα το πήρε ο Αργύρης. Και απάνω είναι η Μαντρίτσα. Εκεί πάνω διακρίνουμε το βράχο τη σκάλα. Εκεί ακριβώς το βράχο απάνω. Δίπλα από τις πέτρες 15 μέτρα περίπου και πήγαν τότε τους τρεις το 1947 ανήμερα την πρωτοχρονιά, πιάσανε το Σπύρο τον Κρητικό, το Γιώργο τον Κρητικό και το Θεφάνη τον Τούντα. Και τους πήγαν και τους σκότωσαν εκεί πέρα και πήγε τους βρήκε ο Μίτσος Ροζακλής στο Μακάτσο Μπάρβαρο. Τους φέραμε και τους εκκυδέψαμε εδώ. Αν είχαν οι αντάρτες εδώ, ήθελαν να πάνε στο σπίτι του Πρόεδρου, τον Πρόεδρο Μιώργο Μαλαβάς. Τώρα χτύψαν την πόρτα και από εκεί τώρα έξαν τις δικές σε βάση μία εδώ εκεί, άφησε να βρίσκονται για ενθύμιο. Αυτός πήδησε από το παράθυρο κάτω και έφυγε. Το δραμάτισαν πιο πέρα, αλλά έφυγε. Του Μπέι, εδώ ήταν και το ταχυδρομείο, δηλαδή ένα κυβότιο. Ένα κυβότιο που ρίγνανε τα γράμματα. Που ρίγνανε τα γράμματα. Ναι. Μίτσο του Κατσάπη. Πέσαμε εδώ και από εκεί βάνε τους ανούς. Διαφορετικό από τα υπόλοιπα. Το άλλο σπίτι του βέβαια του Κατσάπη ήταν τούτο. Αυτό εδώ που βλέπουμε είναι το σπίτι του Σωτήρου του Κατσάμπη. Που από εδώ βέβαια ξεκίνησε όλοι. Φέρναμε τα δεμάτια, τα βάζαμε εδώ και μετάλλονζαμε. Τώρα σταμάτησαν αυτά τα πράγματα. Πλακωστρωμένο. Ναι, θυμάμαι συγκεκριμένα μία φορά. Ίσως ο Παναγιώτης Σταυριανός που είναι στην Αυστραλία. Άμα το είδε θα το θυμηθεί κι αυτός. Είχε ο Κωνσταντής ο Μαλαβάς, ο Γεροσουλάρμπης που λέμε, είχε δεμάτια εδώ. Τα είχε μισοαλωνίσει και το βράδυ κοιμόταν εκεί. Εμείς ήρθαμε με τον Παναγιώτη, παιδιά ήμασταν τότε 17-18 χρονών και του κάναμε, τον φοβήσαμε, φταίγαμε βέβαια. Πήγαμε εκεί πέρα και του λέμε σήκω πάνω, εμείς είμαστε αντάρτες. Του λέμε θέλουμε να μας υπείσουν ότι πόσα όπλα υπάρχουν εδώ στην Καρίτσα. Τα θυμόταν και παρόλο ήταν γέρος, θυμόταν όλα, μας είπε 17-18 περίπου. Του λέμε ποιανού είναι το σπίτι κοντά από αυτά που μας είπες, λέει του αγροφύλακα. Αγροφύλακα ήταν ο Διαμαντής ο Χαγιάς που είναι στην Αυστραλία σήμερα. Το σπίτι είναι εδώ πάνω. Ανεβάλαμε μπροστά το γέρο, τον πήγαμε εκεί πάνω. Βέβαια, παιδιά ήμασταν, αυτές ήταν οι μούρλιες που κάναμε. Και τον πήγαμε εκεί πέρα να τον φοβήσουμε. Και βγήκαν μετά, πήδησε από το σπίτι αυτό ο γέρος του Στυλιανού του Χαγιά. Και έτρεξε, ήρθε εδώ πάλι, ήρθε ο Διαμαντής να μην τον αφήσει να πάει γιατί στην άλλη γειτονιά του Κωστή το σπίτι που είπαμε ήταν στρατός εκεί πέρα. Αλλά αυτός πήγε τη νύχτα και λέει στο αγροφύλακα το σπίτι είναι αντάρτες, λέει θέλει και σκότωσαν και έναν. Είχε πέσει ο αδερφός μου Γιώρης κάτω, του ρίξαν νερό, γερνέει ότι ήταν αίματα, ήταν φεγγάρι. Ήρθανε το πρωί ο στρατός, μας πιάσανε, εμένα με πιάσανε, με πήγαν εκεί πέρα και λένε του Γεροκουστατή φέραμε τον αντάρτη. Αφού είπαμε ότι ήμασταν αντάρτες. Μου ρίξανε κανένα δημοτισκιά και με διώξανε και μου είπαν να έρθω το βράδυ. Το μεσημέρι πιάσανε τον Γιώργο, τον αδερφό μου και τον Παναγιώτο Σταυριανό, του ρίξαν ξύλο αρκετό. Το βράδυ ήρθα και εγώ και ο Διαμαντής μαζί μας πήγανε στο σπίτι εκεί πέρα. Εκάτσαμε όλη τη νύχτα εκεί πέρα. Το πρωί μας πήγαν στο γεράκι και ήμασταν τρεις ημέρες μέσα κλεισμένοι στο υπόγειο κάτω. Μετά πήγαμε δικαστήριο με τον Γεροσουλάρμπη, αλλά τότε αναβλήθηκε η δίκη, μετά ξαναδιορίστηκε και ήμασταν τότε ο δικηγόρος μας είπε θα δικαστούμε από χρόνο φυλακή και πάνω. Γι' αυτό το κόλπο. Ναι, γι' αυτό που κάναμε. Φταίγαμε βέβαια. Αλλά τότε γέννησε κάποια βασίλισσα και έδωσε χάρη και την γλιτώσαμε κι εμείς. Ο Παναγιώτης βέβαια τα θυμάται αυτά όλα. Γιατί ήμασταν φταίχτες εμείς. Του Πάρνωνα, ναι. Γιατί από εδώ, από αυτή την όψη της Καρίτσας, από αυτή τη θέση της Καρίτσας, μπορούμε να δούμε πέρα την Απηδιά. Προπατώ στη νύχτα, διακρίνεται πάρα πολύ καλά από τα φώτα και πρέπει να βλέπουμε
τον κάμπο. Το έλος. Το έλος. Βλέπουμε εδώ στη μέση το δρόμο που πάει προς τις Γούβες και βέβαια πιο κοντά την οροσειρά του Καλοαίρου. Mm. Πέρα εδώ βλέπουμε και πάλι την Αετοφολιά. Και πιο δεξιά είναι ο δρόμος που πάει από εδώ πάμε για Αγιο Δημήτρη και από Μαρή που κατεβαίνει για Αγιο Δημήτρη. Σωστά. Ναι, πιο δεξιά είναι το νταμάρι που κάνουν εκεί πέρα, βγάζουν και στρώνουν τους δρόμους. Μπροστά από το νταμάρι είναι ο Αγιο Δημήτρης. Και απέναντι από τον Αγιο Δημήτρη που φαίνονται κάτι ανεμόμυρια πάνω είναι τα Νιάταγη. Εδώ πιο κοντά πάνω από την Αετοφολιά έχουμε την. Ο Μακρυβράχο. Μακρυβράχο και τη Ράχια Σφάκα. Ναι. Και αυτός που κάθεται εκεί στις πέτρες Δοχάμ που βλέπουμε, κάτω από του Χρήστου Κατσάβη το σπίτι, είναι ο Χρήστος Γεωργοστάθης, φυλάει τις γίδες. Δεν ακούει και να του μιλήσουμε, δεν ακούει. Γιατί η απόσταση από εμάς και λίγο σπίτια, παραπάνω. Τα σπίτια εκεί πάνω είναι το πρώτο του Χρήστου του Κατσάβη του Μακαρίτη. Από πάνω του Βαρβαγιάννη του Κατσάβη του Μακαρίτη μένει ο Μάζης. Αριστερά μας το κίτρινο εκεί πέρα είναι του Βασίλη του αδερφού μου. Κατσαμπέικο κι αυτό. Όλο κατσαμπέικα. Πιο κάτω εδώ το άλλο που βλέπουμε με τα καινούργια κεραμίδια είναι του Χρήστου Κατσάβη και αυτού του Μπαρβαγιώργη. Από πάνω το παλιό που φαίνεται είναι το πατρικό του πατέρα μου. Όλα κατσαμπέικα. Ναι. Τα κατσαμπέικα σπίτια. Ναι, ναι. Πιο εδώ φαίνεται τώρα του Γεργοστάθη το σπίτι. Αριστερά. Του Χαγιά. Του Σταυριανού. Του Αποστόλη. Του Προπαναστάση του Μαλαβάζουν έρημο και εκείνο είναι ανοιχτές οι μπαλκονόπορτες. Ναι. Αριστερά του Κώστα του Χαγιά, του Κώστα του Αντωνίου και τα υπόλοιπα πάντα έχουμε πει του γύρω φαντάρια αυτά, τα είπαμε χθες. Είναι πατρικό. Το έκτισε ο πατέρας μου το 11. Λοιπόν, και έχει αφήσει εντολή να μείνει πάντοτε χαΐκο. Και θα αφήσω και εγώ εντολή να μείνει πάντοτε να μείνει χαΐκο. Λοιπόν, εδώ πέρα ήταν ένας φούρνος, τον οποίο τον εκκρέμισα και έκτισα τον τοίχο και έχω βαστά με το βοριά. Το σπίτι το 45, το 45 με κλείσαν 25 ηχίτες του χωριού, διότι ήμουνα στον απελευθερωτικό αγώνα και ήρθαν να με σκοτώσουνε. Αλλά δεν με πιάσαν στα χέρια. Ευτυχής και έρχεται η Μαριγό, η γυναίκα μου. Κάτσε εκεί πέρα. Η γυναίκα μου, η οποία τη φέρνει, η νύφη μου, η Αλεξάνδρα, έξω. Να είναι, είναι αυτά. Έξω. Και ήρθε και τη συντηρεί τώρα, διότι είναι άρρωστη. Εδώ είναι ο γιος μου ο Παναγιώτης, η ανιψά μου του Μίτσου του Κατσάτη, η γυναίκα η Κούλα, η νύφη μου η Αλεξάνδρα, η γυναίκα μου η Παναγιώτα, Κατσάτη του Δημήτρη μου και ο αγροφύλακας, ο ξαδερφός μας, Κατσάμπης Αντώνης. Και έχουμε και τη Μαρία του Δημήτρη του Κατσάμπη. Είμαι όλο χαρά, διότι είμαι με όλους τους συγγενείδες μου. Σοπάτε και μην του... Ας το απάνω, ας το απάνω. Αγαπητοί φίλοι πατριώτες, έφυγα νέος, αλλά τώρα είμαι γέρος. Με τον πατέρα μου φαίνουμε σαν αδέρφια. Χαιρετίσματα σε όλους τους συγγενείδες και πατριώτες και τα αδέρφια μου άμα δουν αυτή την ταινία, το οποίο είναι χαρά για μένα να βρίσκομαι στο πατρικό σπίτι που είχα γεννηθεί, έχω πάει στο σχολείο, έχω μεγαλώσει εδώ πέρα μέχρι 14 χρονών. Και η μεγαλύτερη μου χαρά μου είναι αυτή σήμερα που εγνώρισα και το ξαδερφάκι μου, είχα να το έδω 32 χρόνια, τον μπάρμπα μου τον Αντώνη, τον λέω μπάρμπα είναι μικρότερος, όπως βλέπετε. Όπως βλέπετε. Τι να κάνουμε. Γελάω κι εγώ. Και καμιά φορά θα είναι το πιο ευχάριστο, το οποίο νομίζω θα γίνει σε 2 χρόνια, να έρθω στην Αυστραλία να γνωρίσω όλους τους συγγενείς. Για σπίτι. Του Διαμαντή, του Μαλαβάζου δηλαδή. Ο Μπαρμπαμιχάλης, τελευταία που έπεσε, από εκεί το σφοντάμι ήταν λίγο πιο μεγάλο. Και πήγε να κόψει κλάρι για το κατσίκι, έπεσε κάτω και από τότε δεν σηκώθηκε, πέθανε. Oh. Ναι, από εκεί το σκοτάδι που είναι το αυτοκίνητο δίπλα. Ναι, δυστυχώς.
Παρακάτω είναι το παλιό σπίτι του Παπαγιάννη του Αντωνόπουλου. Το έχει αγοράσει σήμερα ο Γιώργης ο Μάζης. Και απάνω εδώ είναι το μαγαζί, το παλιό μαγαζί του Χελιώτη και αργότερα του Γιάννη του Μαλαβάζου. Καθόλου, καθόλου. Όμως ήρθα στο χωριό το 1973-1974, τώρα όλο το χωριό φωτίζεται και οι κοινωνικοί, κοινοτικοί χώροι. Να και ο παραδοσιακός τρόπος στην κατασκευή του ψωμιού, η Μαγδαληνή Αντωνίου. Μαγδαληνή Αντωνίου, σηκώθηκα τις 4 η ώρα. Το κοσκίνησα, έβαλα το νερό απάνω, έκαψε, το ζύμωσα το, και τώρα έγινε και εκείνο το φούρνο, να το ρίξω στο φούρνο. Για πόση ώρα θα καεί ο φούρνος? Ο φούρνος μια ώρα. Μια ώρα. Μια ώρα. Τσάι είναι. Το ποτίζεις? Το ποτίζω, ναι, αμή. Άμα δεν το ποτίζω δεν γίνεται. Πάντως θα είναι το μόνο ποτίσιμο τσάι στην καρίτσα. Ναι. Κοιμόταν, εγώ σηκώθηκα από τις 4 ώρες και ο Νίκος σηκώθηκε όταν πήρε. Ψήσιμο και είναι έτοιμη εδώ, μέσα στο σπίτι τώρα. Εντάξει. Ανάβησα το προζύμι, σηκώθηκα 4 ώρα, το ζύμωσα και τώρα έγινε και είναι έτοιμο, το ρίξω στο φούρνο. Στο φούρνο θα κάτσει μια μισή ώρα. Μια μισή ώρα. Ναι, μια μισή ώρα. Πόσα καρβέλια έχεις πιάσει? Έχω 5 καρβέλια. 5 καρβέλια. Ναι, 5 καρβέλια. 5 φρατζόλες. Και αυτό θα σας βαστίξει? Ένα μήνα. Ένα μήνα. Ένα μήνα. Μπράβο. Πάμπουσα. Επί. Πατριώτες, είμαι ο Νίκος Αντωνίου. Σας στέλνω πολλά χαιρετίσματα, συγγενείτε. Είναι η πρώτη για τους μουσαφηρέους. Mm. Την ευκαιρία κάνουν γλυκά. Κουραμπιέδες. Όχι, μελομακάρονα. Μελομακάρονα. Μελομακάρονα, ναι. Κατσάβι, ο Αγγέλης ο Κατσάβης έξω. Ξεκουράζεται εκεί. Και κατέβει από τα κοτρόνια. Η φούρνη είναι φτιαγμένη με αυτόν τον τρόπο, την καμπύλα μέσα και με τούβλο ή κεραμίδι. Ναι, την έχει με τούβλο. Για να βοηθήσουμε. Και να λύσουμε τα καρβαλιά να φανούν καλά. Να τα δουν οι Αστραλοί. Ναι. Να θυμηθούν οι καρκιώτσες στα παλαιά τους. Έχουμε ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Πέντε και ένα ταψί. Το ταψί. Και ένα ταψί γλυκά. Το τσουρέκι. Μελομακάρονα. Κι άλλα μελομακάρονα. Λαγάνες. Δεν μου λες εσύ δεν κοιμήθηκες καθόλου απόψε? Από τις 4 ώρα κάθομαι. 4 ώρα κάθομαι. Το διώξεις, πώς να τυπήσω. Άκρη, άκρη. Όχι, άκρη, άκρη. Εντάξει. Εντάξει, τα καρβέλια. Στο. Είμαστε έτοιμες. Ο Νίκος τρώει τη λαγάνα. Άλλο τη λαγάνα. Τώρα η Μαγδαληνή θα μας τραγουδήσει ένα τοπικό τραγούδι. Χίσω. Ναι. Να είχα μήλο, να είχα μήλο, να έριχνα ροϊδό μου. Να είχα ένα μήλο, να ρίχνα στο πέμα, να μ' στο πέρα παρεθύρι.
Να τσακίζα, να τσακίζα το μαστραπαρόιδο μου. Να τσακίζα το μαστραπάπο. Χήμα να μπούχει το μόσχο μέσα. Το μόσχοϊδό, το μόσχοϊδό, γαρύπαλο μου. Το μόσχοϊδό, γαρύπαλο και το μάνα μου και το τριάντα φυλάκι και μέσα η κόρη καθετέρω ειδό μου και μέσα η κόρη καθετέ και τα μάνα μου και τα χρυσό μαντήλι ώρες στα γόνατα τη στόριξε ειδό μου. Στα γόνατα τη στόριξε και το μάνα μου και το σιγνό ρωτάει για πες μου μαντήλακι μου ρόιδο μου για πες μου μαντήλακι μου αν σ' αγαμά να σ' αγαπάει κυρά σου σαν θάλασσα βουρλίζεται ρόιδο μου σαν θάλασσα βουρλίζεται σα γήμα να μου σαν γήμα δερνονούς του και σαν κόμμα τη συγνεφώ ρόιδο μου και σαν κόμμα τη συγνεφώ ξε κόμμα να μου ξεκόβε την καρδιά του. Γεια σας πατριώτες, γεια σας. Αχ, αναθεμάσαι ξενιτιά. Αχ, μορτούρκα μωρή ξενιτιά που πήρες τα παιδάκια μου και τα έκανες δικά σου. Αχ, παιδάκια και εγώ. Ε, στα κόμματα. Εδώ ο αδερφός μου Γιάννης ήρθε από την Αυστραλία. Θα φτιάξει το δρόμο να πάει, δρόμους, να πάει το μηχάνημα στο το σπίτι του. Το μηχάνημα θα πάει μέσα στην πάνω πόρτα, μέσα στο τρακτέρι. Απάνω. Θα κολλήσει. Απάνω να πάτρεψε τα βράχια εκεί που παλεύω τώρα υποχώ. Ναι. Η ραγνησή πολύ εκεί μέσα. Έχεις και την καρυδιά σου. Πας εκεί πέρα. Θα ειδώ, θα κάνω κανένα χοτέλ εδώ πέρα. Ξενοδοχείο εδώ πέρα για ύπνο και κανένα κοτελάκι να πίνουμε κανένα στάλα μπύρα. Όποτε ερχόμαστε. Α, εδώ τι άλλο, μπορεί να κάνουμε και κανένα εργοστάσιο, να βγάλω τίποτα φρίζες εδώ, τίποτα. Α, εδώ τι θα κάνω, κάτι άλλο θα φτιάξω, αλλά... Κάνε και παιδεύεις αυτού και θα φτιάξω. Πετρέλαιο, δεν ξέρω καν, μου είπαν ότι κάτι υπάρχει εκεί μέσα. Καλή τύχη. Α? Καλή τύχη, good luck. Ευχαριστώ, Δημητράκη. Άλλο κάτι θα γίνει, θα προχωρήσω μέσα πάνω. Ο Λάμπρος μου λέει, έχει θάψει πολλά που πάνε εκεί μέσα. Ο Λάμπρος θα θάψει. Χρήματα ο Λάμπρος έχει. Ο Λάμπρος έχει, ναι. Είναι ο πιο πλούσιος εδώ μέσα. Α. Και περνάει την καλύτερη ζωή, λέει. Ωραία. Είναι πολύ καλά, yeah. Και κοίτα το τοπίο εδώ πέρα. Ναι. Λέει, έχει και τη ρίγανη εκεί πάνω. Γεια σου, η Ελένη εκεί μέσα. Θα τη στείλει στην Αυστραλία, λέει. Τούτο είναι ακριβώς το ίδιο σχέδιο με τον πατέρα μου. Ναι, το ίδιο. Μια χρονιά τα φτιάναμε. Η καμάρα ακριβώς το ίδιο τρόπο. Ναι, είναι ό,τι πρέπει εδώ πέρα. Ο καναπές και εσείς τον έχετε κατεβάσει κάτω. Μέσα βάναμε τα στάρια αυτού πέρα. Ανοιχτό θα το έχουν αφήσει. Τα αυτιά ανοιχτό θα μας πάρει και τα δολάρια εδώ να πάρει τώρα. Ω, κακό μου. Εγκρίνιαζε και τσέβαλα γυλάκι και ναι. Είναι εντάξει. Διαρρέσει μέσα η γωνιά. Ένα καμαρούλα. Ένα καμαρούλα. Ξέχομαι να τους βλέπω, αν τους θυμούμαστε. Δεν τους θυμάται. Πολύ ωραία φωτογραφία, πολύ ωραία φωτογραφία. Εδώ, ναι. Ήταν εδώ τότε. Το χάσαμε το γιδάρα μου.
Γεια, είμαι Αυγαλία, τραγουδιστώ. Εγώ τραγουδίστω. Ξύλο. Καμιά προβατίνα ξύλια που έχει. Γιατί δεν είναι από εδώ πέρα. Τσοπανοπούλε σε πέρα. Τι είπε τραγουδί. Πάνω σε ψηλή ραχούλα. Κάθε μια βοσκοπούλα. Προμορέ προβα τα γυρνιά φυλάει. Προβα τα κερνιά φυλάει και τη ροκά τη φυλάει. Πέσε μωρέ γελιό. Χίνα, πες μας. Ναι, η βρύση εδώ στο χωριό μας έγινε μετά από 1760 και μετά, διότι κάτω στον Νικόλα πέθαναν τα μικρά παιδιά. Εκεί ήταν δύο εκκλησίες, μία ο Αϊθανάσης και μία ο Άγιος Θόδωρος. Ήρθαν εδώ κάποιες τσοφάνες, να δομάσουμε με κάποιες το βρήκε το Τσεπελής, δεν λεγότανε. Ναι, κάποιος Τσεπελής είχε στάνει και είδε κάποιος τράγος κάποτε έγινε βρεμένα τα γένια του. Και ήρθαν εδώ, βρήκαν το νερό. Και αφού τα παιδιά επέθαναν την κάτω, έφυγαν και ήρθαν και καταστάθηκαν εδώ. Τα πρώτα σπίτια ήταν γύρω στα 13 με 15 σπίτια. Επομένως η καρίτσα ήταν η βρύση, δηλαδή ήταν ο λόγος της αρχής του χωριού. Ναι, η βρύση ήταν η υποδομή του χωριού, διότι δεν υπήρχε νερό, το νερό και κάτι ήταν ακατάλληλο και πέθανε τα παιδιά. Σε αυτό το μέρος έλεγανε ότι αυτού έβγαινε ο τράγος βρεμένος και ήρθαν και το βρήκαν το νερό και καταστήθηκε το χωριό εδώ. Αυτό το μέρος βέβαια είναι λίγο παρακάτω από τη σημερινή Γούρνα. Ναι, από τη σημερινή Γούρνα, δηλαδή 3 μέτρα. Ναι. Ναι, και εγκαταστάθηκε εδώ. Πια ότι πέρασαν οι Τούρκοι, τα κάψαν τα σπίτια αυτά. Και τα λίγα κάψαν, και... πού ήταν. Πόσα περίπου νομίζετε ότι ήταν. Τι θα ήταν, κανένα 15 σπίτια. Έτσι, 13 το 1821. Ναι. 25 μάλλον. 25, ναι, τότε. Άρχισαν σιγά σιγά, τα εγκατέστησαν, έγινε μεγάλο το βαρδάκι, τώρα αρχίζει πάλι και μικραίνει. Ο κόσμος έφυγε στο εξωτερικό, άλλοι στον Καναδά, άλλοι στην Αυστράλια, δεξιά, αριστερά. Οι Τούρκοι όταν μπήκαν εδώ, λένε ότι ήταν από πέρα εδώ δύο τζεμπελοπούλες και ήταν ένας το σκυλί κουδάκι της επρόδωσης, οι πήραν οι Τούρκοι, τις ατίμησαν, τις κακοποίησαν και τις επήρανε πια, τις έδεσαν στα λόγα και τις βγάλανε πάνω στο διάσελο κομμάτι. Ένας, η γιαγιά μου τότε υπήρχε, ο παππούς μου, αυτή ήταν ο προσπάπος μου, όχι ο παππούς μου, και λέγανε ότι τα είχε τα 5 αδέρφια που ήταν οι Μαλαβαζέοι, οι Ρουμανέοι, ήταν στην Αρκουδότρυπα, στο Νελατιά, τους είχαν κρυμμένο. Από εκεί έγινε η μάχη στα Ταμπούρια, απάνω στο μνήματα εκεί πέρα. Εκεί πέρα λέγανε κάποιον Κατσάμι όνομα, αλλά δεν κάποιον Κατσάμι τον είχαν κομματιάσει και τον πήραν μετά όταν έφυγαν οι Τούρκοι και τον φέρανε σκόφες εδώ και τον ενταφίεσαν. Η μεραρχία του Κολοκοτρώνη πόσους λέτε ότι σκότωσε, πόσους Τούρκους λέτε ότι σκότωσε, ξέρει κανείς? Δεν μας είχαν πει αυτό, την βάλε ένα αριθμό εσύ. Την δεν βάζω αριθμό. Α, βάλω εγώ. Πάνω κάτω, ξέρω εγώ. Πρέπει να σκότωσε κάμια 200 Τούρκους, 300. 200 λέτε, τόσους πολλούς. Τόσους πολλούς βεβαίως. Και από εκεί έφυγε, ήταν ένας σταγματάρχης Στάικος ή Σταϊκόβας. Κάτσε, αυτά είναι όπως γράφει απάνω, βέβαια τα βλέπουν και τα διαβάζουν. Καθένας είναι από το 1912 μέχρι το 1922. Αυτοί έπεσαν περιπίστευση πατρίδος, λέει, τα ονόματα αυτά μέχρι εκεί. Ετούτε από κάτω που λέει Αντωνίου, Στυλιανός του Αθανασίου, ήταν του Γιώργου Ψιούγιου Σκοτώχη στην Αλβανία, και ο Τούντας Κωνσταντίνος του Παρμανικολάη του Μακαρίτη. Από κάτω είναι ο Χαγιάς ο Γιώργης που σκοτώθηκε το 1947 στο Σιμόζιδο πόλεμο τότε, που ήταν μάλλον αυτόν τον βρήκαν πεθαμένο το πρωί.
τα τρία ονόματα. Τα άλλα είναι από το 12 μέχρι το 22. Πόσα ονόματα έχουμε όλα μαζί? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18. 10, 11, 12, 13, 14, 15 και 3, 18. 18. Πίσω έχει, αλλά δεν έχει άλλα. Δεν έχει. Ναι. Στο χωριό τώρα και στην πολιούχο εκκλησία του χωριού, την Ευαγγελίστρια. Εκμελιώθη το 1892. Είναι 100 χρόνια ακριβώς τώρα που έχει γίνει. Πότε βέβαια τελείωσε, πότε γενιάστηκε, δεν ξέρουμε. Η 1892 είπαμε. Ναι. Γράφει απάνω και είναι Θεμελιώθη. Τώρα αν είχαμε και το κλειδί, θα μπαίναμε μέσα. Έχω ακούσει ότι το 1922-23 ήταν που γυμνιάστηκε. Δεν είμαι σίγουρος. Άδες τους θάβουν στην εκκλησία. Στην εκκλησία και δεν τους ξεθάβουν. Και τους ξεθάβουν. Εδώ είναι ο Παπαχρόνιος. Είναι βέβαια από το 1923, λέει η Γιώργη. 27. 1927. 4 και ήταν 67 ετών. Ήταν από τότε και έπειτα... Ναι. Ήμασταν εδώ μαζί, κάτι και στο κτίριο, διάβαζε στη μερίδα. Και του λέω, παπά, εγώ φεύγω, πάω στην άλλη γειτονιά. Μου λέει, εγώ θα πάω να ποτίσω τον κήπο. Όταν πήγα στον Κωνσταντίνο λίγο πιο πέρα, αυτός είχε πάει εκεί που είναι η καρδιά, με το σκύψο μου που έκανε κάτω, για να βγάλει, να βάλει την πέτρα να ποτίσει, έμεινε. Δεν υπάρχει. Πάρε μας με το σταράκι στα χέρια. Καλημέρα. Παναγιώτη μου Κασάβησης. Μπράβο. Σταράκι. Ένα φορτηγάκι από το τέλος. Τον Άγιο Δημήτρη. Άγιο Δημήτρη. Μετράει τα αγκούρια. Στο δρόμο. Άκιο Μιχάλης ο Τούντας. Καλησπέρα. Καλησπέρα το απόγευμα. Από το Μέλεγο. Βλέπουμε την εκκλησία και την πέρα γειτονιά. Ιωάννα. Πάμε στο μπαλκόνι της. Δεν έχω φτιάξει όμως το μαλλί για να είμαι ωραία για να με πάρει και να ειδούν εκεί πέρα. Με είδες μετά. Και άργια εδώ τώρα. Κι εγώ δεν έχω φτιάξει το μαλλί μου. Το μπαλκόνι με παίρνει τώρα. Τα δω. Ωραία. Μυθιά, τι κάνεις Μυθιά, καλά. Καλά, ευχαριστώ. Ναι. Ευχαριστώ. Εδώ τούτα, παρόλο που φαίνεται καινούριο, είναι ένα πολύ παλαιό, πολύ παλαιό σπίτι της Καρίτσας. Πρώτα αυτό ήταν βέβαια με πλάκες απάνω, όπως το ξέρουν. Πλάκες από το Γούναρι. Ναι, από το Γούναρι. Όλα ήταν με πλάκες εδώ. Ναι. Ο Νίκος, ο γαμπρός μου με την αδερφή μου, τα βγάλανε, βάλανε τα κεραμίδια. Μετά από τότε που το πήρα εγώ, το έχω γυρίσει εγώ πάλι το σπίτι. Το έχω ναι. Κρυματαριά. Είναι πολύ διαφορετικό όπως είπαμε νωρίτερα. Τα φιλιά είναι προτεραιότητα.
Τα φιλιά είναι πρώτο και κυριότερο σημείο. Αλλά κοιτμό. Βέβαια τα παλιά χρόνια τούτο μέρος θα ήταν κατώη, αλλά ο Αντώνης το έχει μετατρέψει. Ναι, ήταν βάνανε τα ζώα, αλλά και πιο παλιά ο Θανάσης ο Κατσάμπης αυτό το είχε μαγαζί 16 χρόνια, ταβερνούλα βέβαια. Ναι. Ήτανε, ναι. Και ήταν ένα πατωματάκι μέσα, κάτω όμως από το πάτωμα αυτό βάζανε τα ζώα. Για να πάμε μέσα. Στο σπίτι αυτό. Ναι. Καλώς ήρθατε στο χωριό. Τι κάνετε? Παλαιότερα σπίτια της Καρίτσας, ναι. Το βλέπετε με διαφορετικό ρυθμό. Οι γωνίες είναι μάρμαρο και έχουμε στο μπαλκόνι τον... Τον Αντώνη τον Χρόνη. Τον Αντώνη τον Χρόνη. Λένε, δεν θυμάμαι ότι σε αυτό το σπίτι πέρα εκεί, με το παράθυρο, με δίχως φύλλα, ήταν εκεί που γεννήθηκα. Το Βλαχαϊκό. Ναι, το Βλαχαϊκό. Ομολογώ, σήμερα... δεν το θυμάμαι. Σήμερα το έχει με κανένα ποτήρι, τώρα βέβαια από τη στεναχώρια σε αυτά το έχουμε ρίξει στο ποτήρι συνέχεια. Τι να κάνουμε. Έβαλα τα πλακάκια μετά, σοβαρή στροφαίδα που είχα. Εδώ είναι η κουζίνα. Μέσα. Ναι. Και να... Κάτσε μέσα... να μάσουμε τα σεζόνια. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Τώρα να μάσουμε. Και ξέρετε πόσο όμορφα αισθάνεται εδώ πέρα. Και έχουμε τη δροσιά πρώτα πρώτα το και καλοκαίρι. Και είναι το πηγάδι. Την καλύτερη. Εκεί είναι και έχει ένα πηγάδι μέσα. Ναι, αλλά είναι... Είναι έχει νερό καθόλου. Έχει λίγο, πηγάδι. Αλλά είναι σεπασμένο. Πολύ ωραία. Είναι το μόνο σπίτι με πηγάδι παλιά. Στο... της οικογένειας. Για να δούμε. Ναι. Από αριστερά είναι ο Βασίλης. Κοντά είναι ο Γιώργης, είναι στην Αθήνα. Το νερό ήταν παναρχαίο πρόβλημα για την Καρίτσα. Τώρα τελευταία, μιλάμε τα τελευταία 15 ίσως χρόνια, έχουν γίνει εντακτικές προσπάθειες να λυθεί κάπως και αυτό το πρόβλημα. Εδώ ακριβώς που βλέπουμε έχει γίνει ιδιώτρηση. Έχουμε βάλει βέβαια αυτό το βαρέλι τώρα, το έχουμε λουκέτο, μην τυχόν και ρίξει κανένα παιδί τίποτα μέσα. Βέβαια, πέρυσι που έγινε η γιώτρηση ήταν να φτάσει περίπου στα 100 μέτρα. Αλλά επειδή έπεφτε, δεν μπορέσαν πια άλλο να πάει και πήγε στα 50 μέτρα περίπου έχει γίνει οι σωλήνες. Είναι το νεράκι αυτό τώρα, σχεδόν εξυπηρετείται το χωριό. Τώρα σκεπτόμαστε αυτό το μήνα τον άλλο να κάνουμε μία δεξαμενή που θα γίνει εδώ από πάνω. Δεξαμενή βέβαια εξαρτάται τα χρήματα που θα έχουμε. Να την κάνουμε λίγο μεγαλύτερη, να μαζεύει αρκετό νερό. Οπότε από εκεί θα σκορπίσουμε να πάμε σε όλα τα σπίτια. Γιατί εδώ πέρα βέβαια τα κατσαμπέικα σπίτια δεν έχουν. Τα κύθετα κατσαμπέικα. Ναι, κατεβαίνουν εδώ κάτω στο κάτω βρύση και παίρνουν. Άμα έχουμε τη δεξαμενή, θα γίνει και σε αυτά. Και όλο και... το χωριό θα τροφοδοτείται με φυσική ροή. Ναι. Και σκεφτόμαστε αν του χρόνου βέβαια μπορούσαμε να συγκεντρώσουμε μερικά χρήματα. Θα κάναμε εδώ δίπλα ακριβώς, θα κάναμε άλλη γεώτρηση. Γιατί εδώ έχει νερό. Αλλά. Πρέπει να έχουμε τα χρήματα στο χέρι για να έρθει το τρυπάνι εκτός εδώ. Οπωσδήποτε βέβαια, όταν το νερό πάει σε όλα τα σπίτια, με σωλήνες, φυσική ροή, θα αυξηθεί και η κατανάλωση του νερού και οι ανάγκες του χωριού θα αυξηθούν. Επομένως, δεύτερη γεώτρηση είναι σχεδόν αναγκαία. Τώρα θα προχωρήσουμε. Αυτό που βλέπουμε τώρα εδώ, το φτιάξαμε προχθές, θα το χτίσουν τώρα αύριο, θα σηκώσει περίπου 2 μέτρα, θα σκεπαστεί με πλάκα πάνω, για να πει εδώ πέρα θα έρθει η ΔΕΗ, θα φέρει κολόνες από εκεί πέρα, από το αργείο το σπίτι, θα φτάσουν μέχρι να το συνδέσουν με το ρεύμα. Προς τα πάνω, να δούμε προς τον Αγιάννη. Ναι. Που βλέπουμε εκεί πέρα είναι... Η δεξαμενή που έχει κάνει το δασαρχείο, αυτή έγινε το 1958. Είχε κάνει προάβλιο απ' έξω για να μαζεύει το νερό, αλλά δεν είχε πετύχει το τσιμέντο και είχε χαλάσει. Τώρα ο πρόεδρος έκανε ένα άλλο έργο, προ 2 χρόνια. Ψηλά, όπως βλέπουμε στο Μισοράχη, έχει κάνει ένα με τσιμέντο ένα προάβλιο εκεί πέρα. Με σωλήνες κατεβαίνει και έρχεται στη δεξαμενή. Μαζεύει όταν βρέχει, βέβαια θα μάσει νερό και θα γεννήσει δεξαμενή να ποτίζουν οι κτηνοτρόφοι. Το μεγάλο. Αυτό φουρνάρι. Είναι το φουρνάρι που βρίσκεται από πολλά χρόνια εκεί, από πολλά χρόνια, του Μίτσου του Κατσάμπη και σήμερα το έχει ο Ντίνος, ο γιος του. Και τα χρόνια θυμάμαι εγώ που φάντανε πάρα πολύ εδώ πέρα, παρέες, εψένανε, κάτωαν κάτω στο νήσιο και περνάγαν την ημέρα τους. Όπως και φέτο ήρθανε με μια παρέα την Πρωτομαγιά, περάσαν ωραία εδώ πέρα όπως έμαθα.
φτάσει σχεδόν το μισό δρόμο για τον Αγιάννη, όπως βλέπετε, στον δρόμο για τους κτηνοτρόφους. Χωρίτε σαν φίδι. Είναι αρκετά δύσκολος βέβαια δρόμος για τα οχήματα. Και τώρα δεξιά είμαστε στις εδώ πλάγες. Που βλέπουμε τώρα είναι η σπηλιά του Σωτήρου, που όλοι βέβαια το θυμόμαστε, οι πιο παλαιοί που το σπέρναν κάθε χρόνο. Εκεί πέρα φέρναν τα γίδια την άνοιξη ο Γιώργος Σωτήρος και άλλοι πιο μπροστά. Μέσα είναι η σπηλιά που μένανε οι ανθρώποι. Ναι. Το σκεπάζαμε από πάνω και μένανε εκεί. Πιο πάνω βλέπουμε τώρα τα άλλα χωραφάκια εκεί που φαίνονται, είναι, το λέμε στη Λακίτσα, είναι του Δήμου του Κατσάμπη. Και ευθεία πάνω είναι η Τσούκα, ναι, πάνω. Το ψηλό βουνό. Αν κατεβούμε κάτω εδώ, το εντυπωσιακό είναι οι τείχοι που έχουν χτιστεί, ο κόπος. Πολλοί που... έχουν κουραστεί αυτοί οι άνθρωποι που φτιάχναν αυτούς τους τείχους, γιατί σήμερα δεν παίρνουμε μια πέτρα να βάλουμε εμείς. Εδώ... Και συνεχίζεται απάνω-πάνω αυτός ο τείχος, ή τα λαχυδάκια μέχρι του... Μέχρι το καλύβι εκεί πάνω του Σωτήρου. Στο διάσελο. Ναι, και από εκεί... Φτάνουμε τώρα στο διάσημο. Τώρα στο διάσημο και βλέπουμε. Και βλέπουμε τον καινούριο κτηνοτροφικό δρόμο. Είναι προ 5 χρόνια. Βγήκε στο διάσημο και ακολουθεί προς τον Αγιάννη. Έχει ακόμα ως υπόψη ότι θα τον τραβήξουμε για τον Καρτσιώτικο Αελιά πάνω. Θα πάει μέχρι τον Αελιά. Πρέπει να πάει. Πρέπει να πάει. Τώρα, αν βγουν χρήματα, σταθεροποιηθεί η κυβέρνηση και έρθουν τα πράγματα πάλι όπως ήταν, θα ξαναπάει. Ή θα μείνουμε όπως είμαστε. Δολομήτης, υπάρχει και άλλος ένας κτηνοτροφικός δρόμος πέρα. Αυτό είναι πέρα προς Στερνίτσα, πέρα κατά Στερνίτσα, πέρα. Θα πάει προς τα πάνω κάτι να σφάκα αυτός, ναι, ο δρόμος. Και αυτός έχει μείνει λόγω στάση χρημάτων, αλλά πιστεύω ότι θα ακολουθεί, ναι, αυτός. Υπάρχουν επίσης πολλοί αγροτικοί δρόμοι, σχεδόν όλα τα χωράφια συνδέονται με... Όπου υπήρχε μουλαρόδρομος από τα παλιά χρόνια, έχει γίνει αγροτικός δρόμος τώρα με αυτοκίνητα και με παστέλη. Δίπλα στο Γελαδοχέρωμα είμαστε. Ναι, που έχει ο Γιάννης ο Τσολομήτης, ο οποίος μας μιλάει. Και σήμερα έχουν την κούρα των γιδιών. Οι γιδιών. Κουρεύουμε περίπου τα 600 γίδια είναι τώρα μέσα εδώ. Έχουμε κουρέψει για κάνει 150 τα στέρφα, τα έχουμε όξο. Τα οποία να τα θέλουν. Πόσοι εργάζονται στην κούρα σήμερα, Γιάννη? Πρέπει να είναι εδώ μέσα 20-25 άτομα. Τα, οι τρακτέρ. Γιατί σήμερα, αν δεν... Αν δεν υπήρχε δρόμος, δεν υπήρχε ευκολία αυτή. Δεν υπήρχε ευκολία αυτή. Δεν γίνεται προς τα. Πρέπει να συγχρονιστούμε και να... Να προχωρήσουμε μπροστά, να προχωρήσουμε μπροστά. Τα ζώα καταργήθηκαν. Έχουμε τώρα αυτοκίνητα για τρακτέρια εδώ πέρα. Αν πάντα πράγματα καλά, έχει μια αναταρχή ο κόσμος όλος, καλά θα πάμε κι εμείς. Και εδώ έχουμε το κρέας, στην ψησταριά. Κισκάρα. Η ελληνική εφεύρεση. Σκάρα. Ναι. Ο Μπαρμπαγιάννης ο Μάζης.
Παρπαγιάννης ο Μάζης είναι. Ναι, από τη Ζαραχώνα έχει καταστήθει. Παρπαγιάννης ο Μάζης έχει καταστήθει. Εμείς είμαστε εδώ στην Καρίτσα. Ναι, τελευταία στην Καρίτσα. Είναι η τελευταία οικογένεια μάλλον να εγκατασταθεί ναι. στην Καρίτσα. Και πόσα χρόνια έχεις στην Καρίτσα, Παρπαγιάννη? Εγώ 20 χρόνια. 31 χρόνο έχω εγώ. 31 ο Γιάννης. Πόσοι μαζέοι είναι στο χωριό τώρα? Στην Καρίτσα. Ναι, συνολικά άτομα. Με τα παιδιά σου όλα. Με τα παιδιά μου είμαστε 4 σερνικοί, είναι 2 οικογένειες, 2 ναι, οικογένειες ναι. χώρια. Έχουμε κορίτσα παντρέψει, το κορίτσι. Εδώ είναι παντρεμένο το κορίτσι, είχε πάρει το μακαρί το λάμπρο, το Γιώργη. Ναι. Μέσα στη στρούκα και ένα-ένα. Φαίνουμε και τα διαδένονται στο λοστάρι εκεί. Σιγά σιγά. Κουρεύονται. Τσάβει εδώ, τα βουλευτήρια είναι μια γύρα. Τάκα τάκα. Χριστό. Κίνεται το μαλλί. Το μαλλί δεν το παίρνουνε καθόλου, το πετάμε. Το πετάτε. Βέβαια. Καλά, τι έχει γίνει? Έχει γίνει, δεν το παίρνουνε. Πρώτα το παίρνανε παλαιά χρόνια, φτιάνανε τσαντίλια. Τώρα δεν το θέλει. Κανένα. Τον τάχανε πριν σου όλοι. Επιδοτήσεις τα βαθά. Μα δεν συμφέρει η νοοτροφία να... Το γάλα το έχουμε δώσει από τα πέρυσι και δεν έχουμε υπόψη μας θα, αν θα πλώσουμε το χέρι και ό,τι μας δώσει. Λέω η κατάδια του μαλλιού. Ναι. Το πετάμε γιατί δεν έχει... Το πάρει, το πήρες. Είναι από εκεί. Και ακόμα και το περσινό λέει ο Γιάννης. Το, και το περσινό, αυτό εδώ πέρα με τα μαλλιά. Με τα χόρτα πάνω. Πίτρος θα την άνοιξε, είχα μπλεχτεί μέσα. Δεν έχει καμία αξία. Δεν περάνε πουθενά. Και τα τράγια τελείωσε. Δέρματα. Πάψαν όλα παπούτσια όμως είναι στα κατά κάρφω. 15.000 ραχμές το ζευγάρι. Ό,τι θέλουν γυρεύουν σήμερα. Προς τούτη ώρα έχουμε φτάσει σε μια εξέλιξη δηλαδή. Καταρρεύσεως σε μεγάλο βαθμό. Τώρα τι θα γίνει, ο Θεός ξέρει. Εσύ τι προβλέπεις για την κτηνοτροφία? Εγώ προβλέπω ότι θα πεθάνει. Προβλέπω ότι είσαι θα πεθάνει. Τόσο απεσιόδοξος? Πολύ, πολύ. Διότι... Από ψηλά. Βέβαια. Θα δούμε τι θα γίνει. Δέσποινα είναι η γυναίκα του Γιάννη, ναι. του Τσολομίτη. Ναι, η τυχερή γυναίκα του Γιάννη, του Τσολομίτη. Και ο τυχερός. Και ο τυχερός, βέβαια. Από τον Κοσμά, για μέσους Ουρμπάνου, να κλέψει την Καρίτσοτοπούλα. Ζωμανουλά Stop me!
τούτος ο ναι, ναι, ναι. αγροτοκτηνοτροφικός δρόμος. Αυτό πήγαινε και πηγαίνουμε για το Διάσολο, μέχρι τον Κοσμά που πάει ο δρόμος. Διάσολο και μετά Κοσμά. Ναι. Σουπάνω και Κοσμά. Ναι, ναι. Νεκτάριος. Δεν είναι το γαϊδούρι κάτω από την Κορτσιά. Αυτό είναι το καλύβι του Σωτήρου του Κατσάβη. Να δει το βουνό που βλέπουμε. Εδώ πέρα είναι ο Κούμαρος. Ο, τούτος είναι ο Κούμαρος. Ναι, αυτό είναι ο Κούμαρος. Ναι. Αυτό είναι όμως γερακή του κόριου. Πιο πέρα θα πάμε πιο πέρα τώρα να δούμε τους Ουρμπάνους μέσα. Οι Αυστραλοκαριτσιώτες δεν τα ξέρουν τούτα. Τούτα είναι τα βυτεία που τα γεμίζουν με νερό και τα φέρνουν πάνω στους βοσκότοπους για τα σφαχτά να πίνουν. Ο Γιώργης ο Κρητικός, γιος του Γιάννη του Κρητικού, έγκονας του Βαρβαγιώργη. Τσούκας και κατεβαίνουμε τώρα από την άλλη πλευρά. Την άλλη πλευρά, το βόρειο μέρος, βορειοδυτικό, αυτό λέγαμε, το λέμε του Γούναρη. Απέναντι που φαίνεται το βουναλάκι είναι το νεραϊδάλωνο εκεί απάνω. Τώρα γιατί το λέγανε νεραϊδάλωνο, λένε εκεί τα χρόνια, βγαίνανε νεράιδες. Καμπλά κατεβαίνουμε πια προς τους Ουρμπάνους, που όπως έχουμε ήδη, από του Βελωτά προς τα πάνω ερχόταν ο Αραμπάς. Τώρα πρέπει οπωσδήποτε για ξυλία να ερχόταν το κατά πάνω για μάρμαρο. Το μάρμαρο που έχουμε βρει από κάτω έχει γίνει αργά. Απέναντι που βλέπουμε αυτά τα χωράφια είναι Ουρμπάνους, αλλά τα πολλά είναι καμπλά, δεν φαίνονται. Απέναντι που βλέπουμε αυτά τα χωράφια είναι Ουρμπάνους, αλλά τα πολλά είναι καμπλά, δεν φαίνονται. Εκεί απάνω είναι του στόκου η Στέρνα. Εκεί περνάω ο δρόμος που πάμε για τον Κοσμά, ο Μουλαρόδρομος. Και έχουμε φτάσει πιο κοντά στο Μαζαράκι απάνω. Βέβαια δεν φαίνεται το πυροφυλάκιο ακριβώς τώρα, λίγο φαίνεται το ορφογραμμή. Εντυπωσιακή είναι η φυσική ομορφιά του τόπου και των βουνών εδώ πέρα. Και εδώ πιο κοντά είμαστε σε μια στρούγκα που είναι δημόσια στρούγκα. Ναι, και αυτοί έρχονται τα παιδιά του Λεωνίου του Χαγιά. Ο Γιάννης ο Γιώρης έρχονται τώρα την άνοιξη εδώ. Όσο αρμένουν τα γίδια τους μένουν εδώ πέρα. Δεν υπήρχαν άλλα λεφτά για να προχωρήσουν πιο πέρα και μέχρι εδώ που ήρθαν για να ξεπεριτούνται. Τα παιδιά εδώ πέρα και από εκεί μεριά είναι ο Γιάννης ο Μάζης, δεν φαίνεται βέβαια. Αυτός θα πηγαίνει στο ποτάμι του Κωνσταντιρουμάνου που λέει. Εκεί. Εγώ δεν έχω πάει απάνω στο ψηλότερο βουνό που φαίνεται στην κορφή απάνω. Λένε είναι μια μεγάλη τρύπα. Όταν ζυγώσει κοντά έχει αέρα πολύ σε τραβάει. Λένε ότι από εκεί αυτή η τρύπα βγαίνει στη σκάλα στο Βασιλοπόταμο. Γιατί έχουμε ακούσει ότι κάποιος ξενοτρόφος έριξε, λέει, μία προβατίνα μια φορά από εκεί απάνω και βγήκε στη σκάλα στο Βασιλοπόταμο. Είναι ακριβώς απάνω στην κορφογραμμή. Όμως ο τελευταίος δρόμος, μάλλον... Τούτος είναι ο δρόμος, ο τελευταίος δρόμος, μάλλον το τελευταίο διάστημα του δρόμου για τον Γιάννη. Ένα από τα καλύτερα κομμάτια από οδικής απόψεως, όπως είπαμε. Και ο δρόμος είναι αρκετά σκληρός για τα οχήματα. Σπυρό, πού πρέπει. Καλημέρα. Καλά είσαι. Μια χαρά. Από πού έρθεις τώρα, από το Μαζαράκι. Ναι. Τι νέα βρες πάνω. Μια χαρά. Το Βόλτα. Κάνει που περίπου βρίσκεται στα 1000 μέτρα υψόμετρο πρέπει να έχει εδώ. Γιατί όπως ξέρουμε πάνω στον Ελατιά είναι 1200 μέτρα υψόμετρο. Το έχουμε δει στους χάρτες που έχει το δασαρχείο που έχουν πάνω. Αυτό το δρόμο που ήρθαμε σήμερα είναι περίπου γύρω στα 5 χιλιόμετρα. Βέβαια τώρα που θα φύγουμε κατά κάτω θα το μετρήσουμε το αυτοκίνητο. Αυτό έχει γίνει με τις έρευνες που έκανε, τις ενέργειες που έκανε ο πρόεδρος ο σημερινός. Και έγινε αγροτοκτηνοτροφικός δρόμος. Εξυπηρετούνται οι κτηνοτρόφοι, φέρνουν εδώ πέρα το νερό τους, να ποτίζουν τα ζωντανά τους. Τώρα ερχόμαστε εδώ πέρα στον Αγιάννη 29 Αυγούστου που γιορτάζει. Πρώτα ο κόσμος ερχόταν από εδώ με τα ζώα και με τα πόδια. Τώρα ερχόμαστε όλοι με τρακτέρια, με αυτοκίνητα. Αυτός ο δρόμος άξιζε και αξίζει και αν θα έχουμε χρήματα θα συνεχίσουμε. Είπαμε ότι έγιναν με ενέργειες του Προέδρου. Βέβαια, δεν χρειάζεται να τον πενέψουμε, τον πενεύουν τα έργα του. Είναι ένα καλό παιδί, είναι αγαπητός, εκτιμείται από τον κόσμο. Βλέπει όλο τον κόσμο με το ίδιο μάτι. Συνεχίσουμε. Εδώ, έχει έρθει ο δρόμος
Αλλά εάν έχουμε χρήματα μετά, δώσει η ΟΚ, γιατί είπαμε μέχρι εδώ είναι με χρήματα της ΟΚ. Θα συνεχίσει ο δρόμος σε αυτό. Που πηγαίνει ο μουλαρόδρομος που πηγαίναμε πρώτα από εδώ και συνεχίζουμε ώρα πηγαίνουμε.